Μόνο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που βάζουμε το δροσερό άσμα του Αδαμαντίδη. Και βασικά το βάζει ο Ρήλος όπου του καπνίσει. Ναι. Αυτό γίνεται. Ξέρω τι είμαστε εμείς για να μας ρωτήσει ο Ρήλος. Πότε θα βάλει. Τι δική μας είναι η εκπομπή. Έλαντε. Λοιπόν. Οπότε όχι. Απλώς όταν το ακούτε να ξέρετε ότι είναι. Ότι είναι Ρήλος. Εντάξει. Τώρα βέβαια ο Παναγιώτης. Καλά να είναι εκεί που είναι. Κάνει, ναι, κάνει ναι. Χρήση κάποιον από τα. Κόλλησε 2-3 εκεί πέρα. Κάτι σουκού, κάτι λοχίας που είχε, κάτι αυτά, κάτι. Κάτι πρέπει να υπάρχει καινούργια κατηγορία για το ρελό που είναι τα αιμοδοτικά ρεπό. Ναι. Ναι. Φοιτητικά ρεπό. Όχι, δεν είναι τα αιμοδοτικά που λέει. Το ρωτάει, ας πούμε, ο Βάιος, τι γίνεται πάνω, πώς γίνεται. Με πάει αίμα, Βάιος. Εντάξει, πάρε δύο μέρες. Αυτά είναι τα αιμοδοτικά του πάνω. Ναι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι πηγαίνει και κάνει καμιά. Πώς το λένε, αιμοδοσία και τέτοια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Όσοι είστε κάτω των 35, σίγουρα κάτω των 30, καταλαβαίνω την απορία σας. Γιατί τα αθλητικά αλλά και τα πολιτικά site έχουν κατακλειστεί με την είδηση του θανάτου του Κώστα Κέσσαρη. Οπότε κυρίως εσάς απευθυνόμαστε, γιατί ναι. Οι άνω των 35 γνωρίζουν πολύ καλά τι ήταν ο Κώστας Κέσσαρης. Κάσαμε από τον Κώστα Κέσσαρη, δεν τον έχω γνωρίσει. Ούτε πρέπει να το πω. Ούτε. Τον έχω δει, έχουμε συνυπάρξει αρκετέ. Ο Κώστας Κέσσαρης, όπως είπα, ήταν πολύ συχνός θαμώνας μιας καφετέρειας, της οποίας τον μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, πάνω στον ορνό της Μυκόνου, όπου έβλεπε ματσάκια, και επίσης τύχαινε μια εποχή να πηγαίνω έρχομαι στο νησί. Τον πετύχε να εκεί πέρα, δεν έτυχε να μιλήσουμε ποτέ, δεν έχει και καμία σημασία όλο αυτό. Λοιπόν, ο Κώστας Κέσσαρης, λοιπόν, είναι αυτός που λέμε... Ήταν μάλλον αυτό που λέμε δημοσιογράφος, αλλά παλαιά. Ναι. Και μας έμαθε μπαλίτσα σε όλους ο Κώστας Κέσσαρης. Ναι. Με τον τρόπο του. Ναι. Έμαθε μπαλίτσα. Ένας που δεν ήταν δημοσιογράφος, που έγινε όμως δημοσιογράφος στην πορεία. Ένας εξαιρετικά εύστροφος και φιλομαθής άνθρωπος, του οποίου έπιανε και το χέρι του. Και... Κυρίως δουλεύει πολύ καλά το μυαλό του. Ναι. Πολύ καλά. Ναι. Και όταν του δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί, το έκανε. Και αναδείχθηκε στην εφημερίδα που, εντάξει, μπορεί η αθλητική ηχό οπωσδήποτε να είναι, ξέρετε, η πρώτη αθλητική εφημερίδα που εκδόθηκε στη χώρα και να έχει την, και θα έχει εσαΐ τη θέση της στην ιστορία. Ωστόσο, η εφημερίδα με την οποία ταυτίστηκε περισσότερο από όλες ο Έλληνας φύλαθρος στη δεκαετία του 80 ήταν ο Φύλαθλος, έτσι. Διότι ο Φύλαθλος ήταν αυτό που λέμε μες και ουν αθλητική εφημερίδα. Δεν ήταν απλά μία αθλητική εφημερίδα, ήταν μία αθλητική εφημερίδα που κυκλοφόρησε το 82. Έτσι, πάντα να βάζουμε λίγο τέξτη του context, να προσπαθήσετε να φανταστείτε το 82, μία αθλητική εφημερίδα λίγο αχρωμάτιστη, λίγο δέτερη, και στην οποία μπορούσε να διαβάσεις τα πάντα, εννοείται, πέρα από την αθλητική επικαιρότητα, μέχρι υποδρομίες, μέχρι, εννοείται, γάμα έσκα, έβρισκες τα πάντα στη σελίδα. Μια πλήρης αθλητική εφημερίδα. Να το πούμε και αυτό, γιατί έχει αξία στις μέρες μας. Ότι αν ήσουν πραγματικά φίλος του αθλητισμού, θα μάθαινες από τα αποτελέσματα του handball μέχρι τι έγινε στο τελευταίο ερασιτεχνικό, και από τις υποδρομίες μέχρι το σοβαρότερο ρεπορτάζ, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Πέρα από αυτά όμως, ο Φύλαθλος ξεχώριζε πάντα, γιατί είχε 2-3 συγκεκριμένες πάρα πολύ δυνατές πένες. Η μία ήταν ο εκδότης και διευθυντής του, ο Νίκος Καραγιαννίδης, ο οποίος έγραφε συνήθως πάντα μια μικρή επιφυλίδα, η οποία ξεκίναγε πάντα μικρή, είχε 100-150 λέξεις. Όμως το έκανε ως σκόπο, όχι ότι δεν ήθελε. Όχι ότι αν μπορούσε να την έβαζε όλη στην πρώτη σελίδα, άμα ήθελε θα την έβαζε. Αλλά έβαζε, πήδες, 150 λεξούλες στην πρώτη σελίδα και μετά συνεχιζότανε ολόκληρη στήλη πίσω στη δεύτερη. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα άρθρο. Το δεύτερο, βέβαια, ήταν το επίσης πρωτοσέλιδο άρθρο.
κάτω αριστερά πάντα του συγχωρεμένου του Ηλία Μπαζίνα, ενός από τους πιο ευρυμαθείς ανθρώπους που έχουν πραγματικά τιμήσει την ελληνική δημοσιογραφία με τα γραπτά τους. Και η τρίτη στήλη και η πιο διαβόητη, ναι, θα έλεγα, ήταν ο Αποδητηριάκιας. Ο Αποδητηριάκιας ήταν το 1/3 της τελευταίας σελίδας και δεξιά, ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. Σχεδόν μιλάμε τώρα για μεγάλο σχήμα, για ταμπλόιντ, μιλάμε για τις εφημερίδες όπως ήταν παλαιότερα. Α1, πώς το λέγαμε αυτό το χαρτί. Πώς θα το λέγαμε. Αυτή η εφημερίδα που την κάνει τέντα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του τύπου η εφημερίδα. Ο Αποδητηριάκιας, λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ότι είναι η πιο θρηλυκή στήλη. Το Αποδητηριάκιας δεν είναι η πιο θρηλυκή στήλη που εμφανίστηκε ποτέ σε αθλητική εφημερίδα. Πέρυσι, η πιο γνωστή και η πιο διαβαστερή. Αυτό νομίζω μπορούμε να το πούμε χωρίς συζήτηση. Για χρόνια κόσμος έψαχνε να βρει, και ήταν λογικό γιατί τη στήλη την υπέγραφα απλώς ένα τύπος που έλεγε ο Αποδητηριάκιας. Για το ποιο είναι ο Αποδητηριάκιας. Όλοι λέγανε αυτά, είναι ο Καραγιαννίδης, όχι είναι αυτός, όχι έχουν φέρει έναν απ' έξω, όχι είναι, ξέρω εγώ, πολιτικός, όχι αυτά. Και μπερδευότανε ο κόσμος, οι μη γνωρίζοντες εννοώ, διότι η στήλη, παρότι ήταν σε μια αθλητική εφημερίδα, δεν ήταν αμυγός αθλητική. Σπανίως ήταν αμυγός αθλητική, για την ακρίβεια. Και ήταν μια στήλη που ήταν πολλά πραγματάκια μαζί. Είχε μπουκίτσες. Έγραφε δηλαδή 15-20 πράγματα μικρά. Μέσα τα παιδιά ήταν άλλα, ήταν αθλητικά, αλλά ήταν κοινωνικά, αλλά ήταν πολιτικά, οπότε ήταν και λίγο δύσκολο να βρεις τον συντάκτη. Επίσης, πολλοί κόσμοι προσπάθησαν επιτυχώς να αντιγράψει ή να μυθεί, έτσι, στα επόμενα χρόνια και εκείνα τα χρόνια τα πρώτα της επιτυχίας και γενικότερα, αλλά εντάξει, και το δικό της μοναδικό στήρι δεν κατάφερε κανείς ποτέ να πλησιάσει. Ναι, το προσπάθησαν πολύ και λογικό είναι. Ναι. Λογικό είναι τα πετυχημένα πράγματα. Πολλοί προσπαθούν να τα αντιγράψουν και τα καταφέρνουν από ελάχιστοι ως κανένας. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια χρόνια μετά και οι μη επαϊόντες, εμείς ήμασταν μικροί τότε, μάθαμε ότι την πλειοψηφία των κειμένων του Αποδητηριάκια τα έγραφε ο Κώστας Κέσαρης μαζί με τον Νίκο Καριανίδη. Τα κάποιο καιρό είχε πάρει τη στήλη επόμου για χρόνια και αυτός ουσιαστικά καθιέρωσε περισσότερο, νομίζω, από τον Νίκο Καραγιάννη, αυτό που λέμε το στυλ, τη συγκεκριμένη στυλ του Αποδητηριάκια, το οποίο έγινε σαφές όταν πια ο Κώστας Κέσσαρης, όταν ο φιλάθλος έκλεισε, ο Κώστας Κέσσαρης μετακινήθηκε. Πιάσουμε στην Goal News, ας πούμε, για παράδειγμα. Είχε και εκεί μια ολόκληρη σελίδα και ήταν φανερό από τον τρόπο γραφής πια πως. Γιατί ο Κέσσαρης δεν υπέγραφε με το όνομά του? Γιατί υπέγραφος Αποδητηριάκιας, εννοείται. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Γιατί ήταν ο τρόπος που επέλεξε να υπογράφει τα κειμένα του. Αυτό γινόταν στο φύλαθλο, έτσι. Ναι. Ίσως γιατί άμα δεν ξέρουν όλοι ποιος είσαι, μπορείς πιο εύκολα να γράφεις, να μαθαίνεις, να κυκλοφορείς και να. Σωστό. Ρωτάς. Λοιπόν. Τα κείμενα του Κέσσερ θα μπορούσες να τα πεις από φανταστικά μέχρι εριστικά. Ή προσβλητικά πολλές φορές, θα μπορούσε να το πεις αυτό, διότι συνήθως και ειδικά στην ύστερη περίοδο του, στη μετάφιλαθλον περίοδο, άρχισε να γράφει και πολλά ονόματα. Δηλαδή έγραφε πια κανονικά και με ονόματα. Όχι δεν το έκανε και στο φύλαθλο, αλλά μετά το έκανε σχεδόν σε κάθε κείμενό του. Όμως, είτε το έβρισκες προσβλητικό, εριστικό το κείμενό, είτε το έβρισκες πάρα πολύ πετυχημένο, δεν μπορούσε κανείς να διαφωνήσει ότι τα γραπτά του ήταν χαρισματικά. Είχε ένα λόγο ρέοντα, έγραφε ωραία, έγραφε καλά. Και λέγοντας το αλλά παλαιά, είναι αυτό που λέμε ότι έπαιρνε ένα πράγμα, ένα κείμενο και μπορούσε να στο κάνει 800.000 λέξεις πάρα πολύ άνετα. Όπως ο Βασίλης ο Τσάρτας βάζει ένα ποτήρι νερό να πιει. Έτσι έκανε και το έκανε, ξέρετε, και κάθε μέρα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να το κάνεις κάθε μέρα. Και δεν είναι τώρα ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε χαβαλέ και βάζουμε 15 bullets και βγάλαμε 500 λέξεις. Μιλάμε τώρα για κείμενο κανονικό. Άσε που σπανίως έγραφε ένα κείμενο, στις στήλες του είχε και άλλα 2-3 πραγματάκια πάντα γύρω-γύρω, αλλά μπορεί να έχει και ένα κεντρικό κείμενο, ας πούμε 800 ή 1000 λέξεις. Οπότε ναι, πάντα τον παρακολουθήσες. Είχαν και αρκετό χιούμορ τα κείμενα του μέσα. Έτσι.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια από αυτά ήταν έτσι τύπου, δεν θα πω τσιφορικά, αλλά τύπου ψαθά, εν πάση περιπτώσει, έτσι για να έχουν μια μεγαλύτερη συνάφεια με τις επιφυλίδες των εφημερίδων. Παιδιά, μην κολλάτε τώρα. Μην κολλάτε τώρα. Ήταν ο φίλος μου. Τώρα αλήθεια τώρα. Τι κολλήματα έχετε στο κεφάλι σας, δηλαδή. Okay. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε, παιδιά. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι αλλιώς, αποχαιρετούμε μια χαρισματική πένα της αθλητικής δημοσιογραφίας και ένα από τους ανθρώπους με τους οποίους μαζί φεύγει μια εποχή. Αυτή η αλλαπαλαιά εποχή. Η εποχή των καλών μεγάλων κειμένων, των παρασκηνιακών, ενδεχομένως. Η εποχή της εφημερίδας. Η εποχή της εφημερίδας. Η εποχή που πήγαινες να πάρεις εφημερίδα για να πιεις τον καφέ σου και να διαβάσεις πράγματα ενδιαφέροντα. Ναι. Έτσι είναι. Η εποχή που δεν είχε tablet, ξέρεις, δεν είχε ενημέρωση από site. Ήταν η εποχή που η ενημέρωση αθλητική ήταν από την εφημερίδα. Και η ανάλυση και το κείμενο και το αστείο και το πιο σοβαρό και η αποκάλυψη ήταν στην εφημερίδα. Έτσι είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, είναι παιδιά, ο Θέμης και σας είναι γιος του. Ο Θέμης είναι ο γιος του. Συλληπιτήρια εννοείται και στον Θέμη και σε όλους τους οικείους του. Βεβαίως δεν ήταν και μεγάλος ο Κωνσταντίνος και δεν είχε καθόλου καλή σχέση με τα νοσοκομεία. Νομίζω ήταν και η πρώτη φορά που μπήκε σε νοσοκομείο στη ζωή του. Μικρός, 70 χρονών ήταν. Ναι. Μικρός, τόσο, μα δεν ήταν μεγάλος. Όχι, δεν το πούμε ανάποδα, έτσι δεν ήταν. Δεν ήταν μεγάλος, οπότε θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και σε όσους τον γνώρισαν, τέλος πάντων τον αγάπησαν, ήταν φίλοι του και όλα τα συναφή. Λοιπόν, αυτά. Και εντάξει, περιμένω, πιστεύω και ένας από τους ανθρώπους που θα μιλήσει γι' αυτόν, γιατί γράφονται διάφορα αφιερωματικά και έχω δει τον Νίκο Καραγιαννίδη που μίλησε λίγο, νομίζω ότι κάτι θα γράψει, ξέρεις, και ο Νίκος Καραγιαννίδης για τον... Θα γράψει όμως, όχι θα πει εν είδη δύο δηλώσεις για τον Κώστα Κέσσαρη, αλλά... παιδιά, ναι, το είπαμε δύο φορές. Ήταν ο πατέρας του Θέμη Κέσσαρη. Ο πατέρας του Θέμη Κέσσαρη. Λοιπόν, αυτά. Καλή του ώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είναι η κουβέντα στο προσκήνιο, αλλά δεν ξέρω αν πήρες πρέφα ότι ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, υπουργός υγείας, είπε ότι θα υπάρχει πλέον τριψήφιο νούμερο που θα μπορείς να καλείς την αστυνομία ή τη δημοτική αστυνομία που θα δίνει πρόστιμο στον ιδιώτη που καπνίζει να τον δεις κάπου και υπερδεκαπλάσιο στον καταστηματάρχη. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό? Ρουφιανιά. Γιατί το λες αυτό? Είναι η πρώτη λέξη που μου έρθει στο μυαλό. Τι να αποσύρω? Και, ναι, γιατί αν είναι ρουφιανιά, εντάξει, και εγώ σοκάρομαι, δεν μπορώ να φανταστώ πως σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να ευδοκιμήσει ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Θα είναι η γραμμή, ξέρω, ο Δήμος Ταρένιος θα είναι η γραμμή. Φαντάζομαι. Καλέσα τη γραμμή Αρτέμις Μάτσας, τι θα είναι? Φαντάζομαι, θα παίρνεις, θα σηκώνεις και θα ακούγεται το λαδάκι που θα πέφτει. Το αγνό παρθένο. Δεν φτάνει το μονόπετρο για τον τενέ και το λάδι. Θέλω και το χρυσό των μενταγιών. Οι αντικαπνιστές είναι φίλοι μας. Και επειδή ως γνωστόν και όπως ξέρετε και βλέπετε και καθημερινά, φαντάζομαι, γύρω σας αλλά και στη δημόσια σφαίρα, δώσε ρουφιανιά στον Έλληνα και πάρ' του την ψυχή. Προσπαθώ να φανταστώ τον φόρτο εργασίας αλλά και τις ιστορίες που θα έχουν να διηγηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι σε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο. Τι είχε γίνει παλιότερα πριν μερικά χρόνια με κάτι που μπορούσε όλος να πάρει τηλέφωνο και να ρουφιανέψει? Τι ήτανε? Συγγνώμη. Κάποιος που κλέβει φορολογικά, δεν υπήρχε μια γραμμή που μπορούσε κάποιος, που μπορούσε ο πολίτης να καλέσει και να καρφώσει κάποιον? Και αν το έκανε, είχε και κάποιο bonus, έμπαιξε. Συγγνώμη, Κώστα. Αν ό,τι λέει, για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα, μην ξαναγυρίζουμε στις κουβέντες. Αν είναι ότι ο φίλαθλος ήταν κοκαλικός τον καιρό του Κόκαλη, ναι, εντάξει, οκ, ήταν κοκαλικός.
γενικός μοσοφυλάδος δεν είναι μια εφημερίδα που υπήρξε μόνο την εποχή του Κόκαλη. Ο Κόκαλης ήρθε το 93 στα πράγματα. Ο φίλος από το 82 μέχρι το 93 τι ήταν? Θέλω να πω, μια εφημερίδα έχει μια συνολική πορεία. Και μάλιστα και εγώ, επειδή έτυχε ο Σέφρα, εκεί τον φίλο τον έμαθα και τον διάβασα στην προ-κόκαλη εποχή. Το αυτό ξεκίνησα τον παίρνω, ξέρω εγώ, το 85, 84 μέχρι και το 90-91. Λοιπόν, γιατί να πούμε συγκεκριμένα για μια εφημερίδα επειδή ήταν κόκαλη για ένα συγκεκριμένο διάστημα ότι ήταν γενικώ χρωματισμένη? Όχι, δεν ήταν γενικώ χρωματισμένη. Σε σχέση γενικώ με τι εφημερίδε που έχουν κυκλοφορήσει, είναι από τι ελάχιστε που εν πάση όντως, κρατήθηκε έστω για μεγάλο χρονικό διάστημα, ας το πούμε, χρωμάτιση, ή προσπάθησε να το κάνει. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Προσπαθώ λοιπόν να θυμηθώ, αν θυμάται κάποιος φίλος να μας πει, νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση έδινε κίνητρα στους πολίτες να καρφώσουν κάποιον ο οποίος νομίζω ήταν για φοροδιαφυγή. Αν μπορούσε, δηλαδή, αν διαπίστωνε κάπου φοροδιαφυγή. Τύπο ότι αν πήγαινε και δεν σου κόβανε απόδειξη, εννοεί κάπου, ή να καρφώσει και γείτονα. Να και γείτονα και το μαγαζί από κάτω και γενικά. Και δεν θυμάμαι αν του δίνανε και κάποια μπόνους τύπου. Δεν έδινε μπόνους, λέει εδώ πέρα. Δεν έδινε μπόνους. Πέρα από την ευχαρίστηση του καρφώματος, λίγο είναι. Δεν έδινε μπόνους εκεί με τις λοταρίες. Κάτι έδινε, κάποιο κίνητρο έδινε ότι κάρφωσε. Θα έπρεπε να δίνει. Ναι. Δώσε και ένα κίνητρο στον κόσμο, ναι. Γιατί εντάξει, όντως υπάρχει ευχαρίστηση ρουφιανιάς πάντα. Αγαλιάζει. Ρουφιάνο. Υπάρχει ευχαρίστηση. Προφανώς, ενώ αγαλιάζει. Αλλά δίνοντας τον μπόνους, δεν πιάνεις μόνο τον ρουφιάνο τον επαγγελματία. Πιάνεις και τον άλλον ο οποίος σου λέει: εγώ δεν είμαι ρουφιάνος, αλλά ανάγκη με έκανε ρουφιάνο για να ταΐσω τα παιδιά μου να έχω τον πόνους. Δηλαδή, ο κατασυρωή ρουφιάνος το κάνει και τζάμπα. Ναι. Ξέρεις, for the love of the game. Εγώ θέλω να ρουφιανέψω. Δεν με νοιάζει να μου δώσει κάποιο δώρο. Εγώ θέλω να ρουφιανεύω γιατί μου αρέσει. Με το δώρο πιάνεις και τον άλλον. Τον λίγο 50-50. Ναι, που εννοείς το σκέφτεται. Έχει κάποια ηθικά αναχώματα. Ναι, αλλά πούμε, σου λέει ναι. Τώρα, άμα είναι να κερδίσουμε για κάτι, δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει. Από την άλλη, να σου το πω και διαφορετικά. Αν έπαιρνες μπόνους, ναι, δεν θα έπρεπε κανονικά να δίνεις το όνομά σου, προφανώς που το δίνεις για να πάρεις, ναι, τον μπόνους αυτό, αλλά ταυτοχρόνως για να έχουμε, ας πούμε, δημοκρατική δικαιοσύνη κατά κάποιο τρόπο, να μαθαίνει και αυτός που τον κάρφωσε στο όνομά σου. Όχι. Γιατί όμως. Ο ανώνυμη, γιατί όμως. Ως προς τον καταγγελόμενο. Τι ανώνυμη. Δεν πάει να μαθαίνει. Να θα σου πάσει το κεφάλι μετά. Γιατί πάντα ο καταδότης φοράει κουκούλα. Αυτό είναι αλήθεια. Κατάλαβες. Οπότε και εδώ πέρα με κάποιο τρόπο κουκούλα φοράει. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι, κουκούλες, σακούλες, παιδιά. Ό,τι πήγα. Δύο τρύπες ανοίγουμε και την κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι γινόταν. Είναι αλήθεια. Τι έγινε με αυτό? Δούλεψε. Δεν πρέπει να δουλέψει πολύ. Περίεργο. Δεν πρέπει να δουλέψει πολύ. Περίεργο. Ίσως μας γιατί έπιασε... βαριόμασταν ή γιατί. Ξέρεις, νομίζω μας έπιασε μια αλληλεγγύη κάποια στιγμή. Δηλαδή, μας έπιασε μια αλληλεγγύη του τύπου ότι μας ληστεύει το κράτος. Εγώ δεν θα ρουφιανέψω το μαγαζί που δεν κόβει απόδειξη, ας πούμε, γιατί και αυτός προσπαθεί να ζήσει. Δεν θα ρουφιανέψει το μαγαζί που κόβει απόδειξη. Ήξερα να σου το πω διαφορετικά. Αν κερδίζεις και εσύ από αυτό. Αν όμως, για παράδειγμα, πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο περίπτερο π.χ. Και ενώ στα υπόλοιπα περίπτωση σου κόβουν αποδείξεις, εσύ. Όχι. Σου λέει, προσπαθώ να σου πω λογική. Και παίρνεις ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και τυχαίνει συγκεκριμένο περίπτερο. Έχεις πάει έξω 5, 7, 10 συναπτές φορές και δεν σου έχουν κόψει απόδειξη. Ναι. Εκεί. Δεν το σκέφτεσαι διαφορετικά. Για δηλαδή, περιπέρα... δεν κερδίζεις κάτι, ναι. Αλλά λες ότι, κοίταξε, ρε, εσύ, αυτός με σύστημα. Εδώ δεν κόβει. Ναι, προσπαθεί, λες, να. Θέλω ζήσει, να πω για το 1,30 και το 1,50. Κανένας δεν θα ρουφιανέψει. Αλλά σου λέω, μήπως την επανάληψη. Το παίρνει Όχι. προσωπικά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σου λέω, νομίζω ότι λειτουργήσε περισσότερο λίγο το ένστικτο της, ξέρεις, πέρα από την αυτοσυντήρηση και του να καταφέρουμε να τη βγάλουμε όλοι καθαροί, διότι η καιρή είναι δύσκολη. Δηλαδή σου λέω άλλος, ωραία, πάω στο γιατρό που δεν μου κόβει απόδειξη. Από τη στιγμή που φορολογικά δεν έχω κάτι να κερδίσω, γιατί το κράτος έκοψε τις... πώς το λένε, τις εκτόσεις από την φορολογική δήλωση για έξοδα γιατρού. Το κόψε. Ναι. Δεν υπάρχει πια. Δεν γλιτώνεις κάτι άμα προσκομίσεις για τις αποδείξεις. Δυστυχώς. Σου λέω και γιατί να τους δεις αποδείξεις. Όχι δυστυχώς. Εγκληματικός. Εγκληματικός το έκοψε. Ναι, βεβαίως. Σου λέει και ο άλλος, ωραία. Γιατί να του να απαιτήσω ή να καρφώσω τον γιατρό που δεν κόβει απόδειξη. Έχω κανένα benefit από αυτό, έχω κάποιο κέρδος. Όχι. Και να κόψω απόδειξη. Είναι τρομερό πάντως. Όσο κάποιος μπορεί να πει ότι είναι αστεία άλλα πράγματα που βάζουν, για παράδειγμα, ξέρω, να συμπεριλαμβάνεται και το σούπερ μάρκετ, ξέρω, στο χτίσμα του αφορολόγητου, λέω τώρα ένα που μου έρχεται στο μυαλό,
Βέβαια, κάποιος μπορεί να αντιτείνει ότι ναι, ρε μεγάλη, αλλά με τόσο αποξοδεύουμε, αν δεν βάλουμε το σούπερ μάρκετ, δεν χτίζουμε αφορολόγητο. Mm-hmm. Και η απάντηση είναι χαμηλώστε το χτίσμα το αφορολόγητο, αλλά βγάλει το σούπερ μάρκετ γιατί είναι κωμικό. Ναι. Λέω αντίστοιχα ότι το να βγάλει τους γιατρούς από το χτίσμα το αφορολόγητο είναι σκεμμένο. Είναι σκεμμένο. Δεν είναι τυχαίο. Είναι σκεμμένο. Είναι σκεμμένο. Και είναι ντροπή να είναι σκεμμένο για ένα από τους πιο φοροδιαφεύγοντες κλάδους στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν θυμάμαι τι είπα. Είπα κάτι εναντίον των γιατρών. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λες αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχεις πυρετό ή σε παραλήρημα. Δεν εξηγείται κάτι. Έχει ο γιος μου πυρετό. Σε έχει κολλήσει ο γιος σου και παραλήρει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έβαλες τη λέξη γιατρός και φοροδιαφυγή στην διαπρόταση. Πώς το κατάφερες? Καλησπέρα, 50 ευρώ. Πώς το κατάφερες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν να βάζεις ο Μαραντόνα και κόκα στην διαπρόταση. Μπορεί να πει ποτέ? Είναι άθλιο αυτό που κάνει. Ναι. Τροπή μου. Τροπή σου. Τροπή μου. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, παρακαλώ, ας μην συγχαίουμε τους φοροφυγάδες με τους καπνιστές, έτσι. Ναι. Δηλαδή, παρακαλώ, ας μην τους βάζουμε στην ίδια πρόταση. Ναι. Λοιπόν. Γιατί η διαφορά είναι ότι, ξέρεις, ο καπνιστής μπορεί να καπνίσει στο σπίτι του και δεν έχει τίποτα. Ο φοροφυγάς σπίτι του, άμα κάνει φοροδιαφυγή, λοιπόν, δεν είναι όλα με λιγάλα. Λειτουργεί ακόμα. Ναι. Το ρουφιάνο τέτοιο. Ναι. Ναι. 15, 17, 8 με 3 καθημερινά. Συγγνώμη, 15 τι? Τετραψήφιο. 15, 17. 8 με 3 καθημερινά. Μάλιστα. Όπου παίρνει και ρουφιανεύει γενικότερα, α πούμε, δηλαδή αυτό δεν έκοψε απόδειξη εκεί. Ή μπορεί να λέει οτιδήποτε. Η Σουλτάνα από τον Τρίτο έχει σπιτώσει τον Τάδε. Τα ξέρω εγώ τώρα τι μπορεί να ρουφιανέψει. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία ρεπορτάζ, ρε, που δεν γίνονται πια. Ναι. Δεν γίνονται πια αυτά τα ρεπορτάζ. Εννοεί... Δεν παίρνουν, ξέρω εγώ, στην Τατιάνα να τα πούνε αυτά στην καινούριου και παίρνουν στο 15-17. Για τα υπόλοιπα λέω, γιατί για τα μη φορολογικά. Αυτό λέω. Παίρνουν. Ναι, αλλά εκεί να παίρνουν. Να παίρνουν και στις εκπομπές. Ναι, και εγώ νομίζω το θέμα της απόδειξης είναι σημαντικό, φίλο μου, αλλά δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Επίσης, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είστε μερικοί, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει, είπαμε. Τα πάμε. Όσο νογάει ο καθένας μέχρι εκεί. Λοιπόν, για το κάπνισμα, λοιπόν. Ναι. Νέος αριθμός ρουφιανιάς. Και εμένα το ερώτημά μου είναι ένα και σαφές. Δεν είναι για τον μπαρ που επειδή είσαι από πάνω από πολυκατοικία θα πάρεις να ρουφιανέψεις. Γιατί στην πραγματικότητα συνοχλεί η μουσική του ή σου τη σπάει η φάτσα του και θα πας να ρουφιανέψει για το κάπνισμα. Το ερώτημα είναι, στο δρόμο, Κώστα, τι κάνουμε? Εγώ δεν λέω για τα μαγαζιά. Ναι. Στο δρόμο, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Παίρνουμε και λέμε, ναι, τώρα Βασιλίση Σοφίας και Αλεξάνδρας. Πώς είναι, ρε παιδί μου, αστυνομική στα Συμπή. Βασιλίση Σοφίας και Αλεξάνδρας, τώρα πράσινο Νταεγού, θεριακλής μέσα με το παιδί στο πίσω κάθισμα. Ναι. Τι δεν σου μπορεί να ξέρω, ακινητοποιήστε τον. Ξεκινάει καταδίωξη. Και φεύγουν. Τι κάνεις εκεί? Φεύγουν περιπολικά μηχανές, μέχρι και οι παλιές άβρες που ήταν στο αεροδρόμιο φεύγουν. Για να οι άβρες, τα θωρακισμένα. Χαμός. Μπλόκο στο Χίλτον. Λοιπόν, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Λοιπόν, ας κάτσουμε να το σκεφτούμε λίγο και θα το συζητήσουμε γιατί αυτό είναι σοβαρό. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Συντονισμένοι Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιάννη Σταυρόπουλο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 210-95-79-283-45 τηλέφωνο για μετά τις 12. Διονύσης Σίλας Ερακλής Αντίπας. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως το σταθμό και την εκπομπή με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619, 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player και μαζί του μια φόρμα μέσω της οποίας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει περιορισμός 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα email σας. fightclub2.0. Γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής και ακριβώς το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν βεβαίως το application της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα και
Δεν ξέρω πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα στο δρόμο. Ποιο? Κάπως θα το λύσουμε. Ποιο θέμα? Κάποιος λέει θα παίρνει κάποιος και όποιο περιπολικό είναι κοντά. Ναι. Θα κάνει ντου. Ναι, αλλά αν δεν το πιάσει από αυτό φόρο. Τι, να τραβάμε φωτογραφίες. Να σηκώνουμε το κοινό, τραβάμε φωτογραφία τον άλλο που καπνίζει. Να φτάσουμε στο σημείο που να πηγαίνουμε να τραβάμε φωτογραφία. Δεν πρέπει να βγάλει φωτογραφία. Πρέπει να βγάλει φωτογραφία αυτόν και το παιδί. Ναι, αυτό λέω. Ε? Ναι. Αυτό και το παιδί. Πηγαίνει μπροστά, ναι, στέκεσαι ναι, μπροστά ναι, στο παραμπρίτσι, τσακ, να βγάλει φωτογραφία, να φεύγει. Ναι. Δύσκολο. Προφανώς δύσκολο. Αν έχει μηχανή, όμως. Ναι. Μπορεί να κάνει το πλίτσα. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Τι είναι, γιατί ρε φίλε, ναι. γιατί κάποιο θα. Ναι. Πώς το λένε, γιατί κάποιος άλλος θα το κάνει για σένα, Κώστα. Ποτέ δεν λείψαν ρουφιάνοι από αυτή τη χώρα, όπως ξέρεις. Ναι. Ποτέ δεν έμειναν άδεια τα πόστα της ρουφιανιάς σε αυτή τη χώρα. Οπότε γιατί όχι. Αν δοθεί και ένα κινητράκι, αυτό που λέμε, πώς λένε ότι θα δώσουν το 20% στους ένστολους που λέγαμε την άλλη φορά. Ναι. Αν δώσουμε και ένα, κι άλλο ένα 20% στον. Τι θα μείνει για το κράτος μετά, εσύ, άμα δώσουμε. Τι θα μείνει, το 60. Το 60, τι εννοείς. Τι το 60 τώρα, είμαστε για να μας πούμε τις προμήθειες. Τέσσερις προμήθειες να μας παίρνουν. Άμα δεν βγαίνεις, μάνα μου. 20 στον Ρουφιάνο και 20 στον αστυνομικό. Δεν θα πάρουν και οι δύο. Ή ο Ρουφιάνος θα το παίρνει ο αστυνομικός. Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας κάνει το λειτουργήμά του. Ο Ρουφιάνος ρουφιανεύει και ο αστυνομικός συλλαμβάνει. Ο Ρουφιάνος. Όχι, ο αστυνομικός θα κάνει τη σύλληψη. Όχι, δεν θα κάνει μισή σύλληψη αν δεν έχει 20%. Πλάκα κάνει τώρα. Γιατί να πάει να κάνει σύλληψη άλλο. Να φύγει από το θαλπορείο τον Έβερεστ τώρα και να πηγαίνει να κάνει σύλληψη. Θα έλεγε κάποιο εσχρό. Ότι για το θαλπορείο τον Έβερεστ. Γιατί να φύγει από την εκεί που κάθεται ήσυχος. Άμα δεν έχει το κάτι της του. Σε παρακαλώ πολύ. Θα ρουφιανεύει όλο, θα έχει αποτέλεσμα μετά. Άμα δεν έχει και άλλους λίγο. Και δεν, λαδάκι, και δεν λίγο είναι λαδάκι. Και σωστό αυτό. Θέλει λίγο λαδάκι. Δεν είναι και σωστό αυτό. Έχεις δίκιο. Αν είναι. Το ρουφιανόσιμο το λεγόμενο. Το ρουφιανόσιμο. Ναι. Πώς είναι το γρηγορόσιμο. Ναι, είναι ναι, το σπατώσιμο. Ναι, 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 ναι. Το ρουφιανόσιμο. I know. Δεν βγαίνει τώρα με 20 ή 20-40, τι θα μείνει, θα μπει μέσα το κράτος. Πώς θα να το κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε ρουφιάνο και αστυνομικό να το μοιράσουμε από 10. Δεν γίνεται, όχι. Δεν βγαίνει. Όχι. Αφού 20 το δίνει στο αστυνομικό, δεν βγαίνει με 10 και 10. Δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι ο ίδιος. Είναι κοινό ρόλο, θα έλεγε κάποιος. Ντροπή, λέω. Το διαβάζω στα μηνύματα. Ντροπή. Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται να μοιραζόμαστε. Δεν γίνεται. Αν έχει την πολύ δύσκολη περίπτωση που ρουφιανεύει. Κανονικά με φωτογραφία. Και συλλαμβάνεις ο ίδιος. Συλλαμβάνεις και φωτογραφίες. Βιτζιλάντε. Και βιτζιλάντε και ταυτότητα παιδιού κανονικά υποχρεωτικά. με κινητό στον κρόταφο και τα στέλνεις. Πώς σου φαίνεται. Δύσκολα πράγματα με που φαίνεται. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Αδύνατα είναι ναι, προφανώς. Αλλά επειδή 5 πυροβολημένοι θα το κάνουν. Θα έχει πλάκα να μάθουμε τίποτα. Όχι, παιδιά, ποτέ δεν θα μάθουμε τίποτα. Εννοείται. Ναι. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα μάθουμε τίποτα. Εννοείται ότι έτσι θα συζητάμε. Εννοείται ότι θα υπάρξουν 5 πυροβολημένοι ρουφιάνοι που θα το κάνουν. Για το δρόμο μιλάμε έτσι τώρα. Για το δρόμο. Στα μαγαζιά θα πάει σύννεφο ρουφιανιά, εννοείται. Και οκ. Okay. Να σου πω κάτι. Στα μαγαζιά δεν χρειάζεται να πάει σύννεφο ρουφιανιά. Γιατί? Μπορούν να κάνουν βόλτα οι αστυνομικοί ή η δημοτική αστυνομία, να κάνουν μια βόλτα όπως περνάνε. Να κάνουν τη δουλειά τους εννοείται. Ναι, εννοώ. Δεν χρειάζεται να φιανέψει κανείς. Κανονικά όχι. Άμα κάνεις τη δουλειά σου, γιατί να θες τον πολίτη αυτό σου λέω, ρουφιάνο σου. Δεν είναι αυτοκίνητο που σου λέει ο άλλος φίλε που να τον δω, γιατί κυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκίνητα και δεν μπορώ να με συνέχεια με το μάτι έτσι να βλέπω ποιος καπνίζει και αν έχει παιδί στο πισωκάθισμα. Περνάς από ένα πεζόδρομο που έχει 10 καφετέρειες και απλά ρίξεις μια ματιά. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις. Και σου έχει το ντουμάνι. Έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Και όπως λέγε κάποιος, αν καρφώνει ο μαγαζάτορα στους πελάτες ανώνυμα. Έχει με δεκαπλάσιο πρόστιμο ο μαγαζάτορας, το συμφέρει. Ναι. Ό,τι και να βγάλει δηλαδή από σωστό, το ρουφιανόσιμο, θα του έρθει το μπουγιουρδί μετά. Όχι, γιατί το επιτρέπει. Δεν συμφέρει. Εντάξει. Α, πώς βρέθηκε ο τασάκι πάνω στο τραπέζι, θα πει ο μαγαζάτορας. Αυτό το ποτηράκι το μικρό με το νεράκι μέσα, πώς βρέθηκε σωστό. Εδώ. Σωστό. Τι πλάκα ρε, σε πόσα χρόνια φάγαμε με αυτό στα μαγαζιά, ναι. Έτσι. Το ποτηράκι με το νερό και το γλαστράκι. Ναι. Και το γλαστράκι με το σφουγγάρι μέσα. Αυτά τα δύο φάγαμε και τα ρεσό. Και τα ρεσό, ναι. Οι βάσεις των ρεσό, ναι. αυτά τα τρία. Ναι. Τέλος πάντων, πέρα από το. Πώς το λένε, από τον όποιο χαβαλέ, αυτό που θα γίνει, αυτό που εγώ καταλαβαίνω ότι θα γίνει, είναι ότι εάν πάει να εφαρμοστεί όπως κάθετα, δηλαδή αυτό δηλαδή που δεν κάναμε σαν άνθρωποι ομαλά επί μια σειρά ετών, ώστε τώρα να έχει γίνει και να είμαστε όλοι τέλος πάντων
πώς το λένε, κανονισμένοι και εναρμονισμένοι, να σου το πω έτσι, επειδή θα πάμε να το κάνουμε χράου, όπως πάντα γίνεται. Λοιπόν, πέρα από την αντίδραση που θα φέρει και όλα τα υπόλοιπα, θα δημιουργήσει το κωμικό πράγμα, και το έχω διαβάσει αυτό, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, θα έχουμε μαγαζιά καπνιστών. Ναι. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή, πάντως. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή πράγμα δεν προβλέπεται. Θα δούμε. Κλειστός χώρος, δηλαδή εστίασης ή μπαρ ή μπουζούκια, οτιδήποτε, καπνιστών δεν προβλέπεται. Πρέπει να γίνει ειδική νομοθεσία γι' αυτό. Πρέπει να γίνει ειδική νομοθεσία ή ειδική κατασκευή. Κατασκευή γιατί, αφού θα είναι καπνιστών, θα πηγαίνουν καπνιστές. Μιλάς αποκλειστικά για καπνιστές, δηλαδή που θα είναι καπνιστών. Ναι, οπότε. Ναι, δεν προβλέπεται να υπάρχει. Γιατί κλείνεις απ' έξω το μη καπνιστή. Είναι κλειστός χώρος. Δεν μπορεί να υποχρεώνεις τον άλλο σε παθητικό καπνίσμα. Με γιατί να θέλει ένας μη καπνιστής. Γιατί μπορεί να το αρέσει το μαγαζί. Μπορεί να το αρέσει το μαγαζί. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί και να θέλει να πάει. Και σου λέω, εγώ θέλω να πάω, αλλά εδώ καπνίζουν όλοι. Ναι. Τι γίνεται. Α, αυτό που δεν συζητήσαμε καθόλου πάνω στο θέμα, είναι η ιστορία με το μπάσκετ. Ναι. Που στείλανε... Οι διεθνείς, ναι. Ότι εφόσον καπνίζουν οι φύλαθλοι, θυμίζουμε, στείλανε επιστολή και λέει ότι εφόσον καπνίζουν οι φύλαθλοι, δίνεται το δικαίωμα, είπε ο υπουργός, δεν το πάνε αθλητές, οι αθλητές το ζήτησαν με επιστολή τους. Ότι εφόσον καπνίζουν οι φύλαθλοι, θα υπάρχει το δικαίωμα στους αθλητές να αποχωρούν από το γήπεδο και να μην τιμωρείται η γηπεδούχος για τους καπνιστές φυλάθλους. Θα συγκινηθώ να το δω αυτό. Γιατί? Σε ποιο γήπεδο θα γίνει αυτό? Σε οποιοδήποτε γήπεδο δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι που αθλούνται, που παίζουν μέσα από το ντουμάνι. Να πούνε κάποιοι, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε με να σβήσουν τα τσιγάρα, να καταλάβουν. Και άλλο δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι. Ναι, πρακτικά λέω τώρα πώς θα γίνει εγώ. Δηλαδή πρακτικά, ναι. Να σου το πω διαφορετικά. Σου φέρνω ένα παράδειγμα ακραίο. Με ένα θα στο φέρω. Ναι. Κλειστό ΑΚΑ. Ναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι. Ωραία. 39 και 50. Ναι. Έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα μένουν. Εντάξει. Το σκορ είναι 92-64. Ξαφνικά η ΑΕΚ αποφασίζει να φύγει, διότι καπνίζουν. Και σου λέει πρέπει να ανακοινωθεί το γήπεδο για να γυρίσουν. Δεν φύγουν διαπαντός, παιδί μου, οι άνθρωποι. Θα φύγουν σαν διαμαρτυρία να το κάνουν. Σαν διαμαρτυρία. Ναι, ρε, εσύ, σαν διαμαρτυρία, αλλά φεύγει όμως για ένα πρακτικό λόγο, υποτίθεται. Διότι τα πνευμόνια σου γεμνίζουν καπνό, είσαι αθλητής και απαγορεύεται. Ναι. Άρα, για να επανέλθει να παίξει, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να καθαρίσει ο χώρος. Τα τσιγάρα ανάμεσα 39 και 50 όχι, δεν έχουν φουντώσει τα τσιγάρα. Προφανώς, δεν απλώς το λέω ότι επιλέγει. Πότε επιλέγει να φύγει, σου λέω, μα. Σκέψου τι δημιουργείται, ρε. Σε αυτό προσπαθώ να πω με λίγα λόγια. Ρε, παιδί μου, σκέψου τώρα, τι μπορεί να δημιουργηθεί τώρα, ό,τι να είναι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συμβολισμό με αυτά που λένε τώρα οι κυκίλιες και οι υπόλοιποι. Ότι σε έδειξε διαμαρτυρία, φύγουμε για λίγα λεπτά. Να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν πάμε να παίζουμε μέσα να καπνίζει από πάνω. Και είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει, θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα και θα έπρεπε να γίνει κάλλιστα σε φαινόμενα ρατσισμού. Να φεύγουν οι παίχτες και των δύο ομάδων αγκαλιασμένοι στα πόδια για λίγα λεπτά. Αυτό μάλιστα. Αυτό εννοείται. Εκεί λοιπόν τι θα πει στην αντίστοιχη περίπτωση, ότι είναι 39 και 50 και σηκώνεται και φεύγουν με προτροπή της ομάδας που χάνει. Όχι, φεύγει για λίγα λεπτά, να περάσει ένα μήνυμα. Αυτό ήταν ωραίο. Μα τι να περάσει το μήνυμα, αρέσκο. Το θέμα είναι να μην καπνίζουν μέσα στα κλειστά. Ρε, παιδί μου, έχουμε βρεθεί όλοι σε κλειστά που καπνίζουν. Με το θέμα του ρατσισμού δεν μπορεί να βρει ποιο έκανε τον ήχο τη μαϊμού. Ωραία. Ναι. Με τον καπνιστή μπορεί να τον βρει. Ναι, εκτό αν είναι 5.000 το χρόνο. 5.000 του βρει. Ναι. Τη φάτσα του. Όπω μπορεί να βρει αυτό που πετάει το αντικείμενο. Όπως μπορεί να βρεις αυτό που βρίζει μάνες, όπως μπορεί να βρεις οποιονδήποτε κάνει κάτι. Υπάρχουν κάμερες μέσα στα γήπεδα. Σωστά. Δεν μπορεί να τον βρεις. Φάτσα του δεν υπάρχει. Άρα. Μπορείς. Όχι, της Ευρωλίγκας δεν είναι. Στα πει, δεν μιλάει για τα αρχεία της Ευρωλίγκας. Ούτε για τα. Ούτε για τα άλλα τα τσιγάρα. Ούτε για τα άλλα τα τσιγάρα. Ναι. Αλλά θα γίνει πατυρτή. Εγώ αυτό λέω. Από τη στιγμή που δόθηκε η. Εγώ καταλαβαίνω να το πει ο υπουργός ως κάτι συμβολικό, ρε παιδί μου. Αλλά αν πάει κάποιος να το κάνει, εγώ λέω ότι θα γίνει τριμπού. Εντάξει, αυτό παιδί λέω. Μου, λέμε πολλά τώρα. Λέμε πολλά και για το κάμψο αυτοκίνητο και για τους κλειστούς. Λέμε πολλά, κάνουμε ένα μπούγιο για να δείξουμε ότι είμαστε σκληροί. Ναι, ότι είμαστε σκληροί και αποφασισμένοι. Ναι, ναι, εντάξει, δεν είστε οι πρώτοι, βέβαια. Τώρα, τι θα γίνει, δεν θα είναι γίνει. Η πρώτη, δεν είναι η πρώτη που ήταν αποφασισμένη, έτσι. Απλώς θέλω να το θυμίσω. Δεν είναι η πρώτη αποφασισμένη στον κόσμο. Δεν είναι η πρώτη, λέω, που δηλώνουν τόσο αποφασισμένοι.
Δεν είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που δηλώνει τόσο αποφασισμένη. Δεν έχει πάντως υπουργό υγείας ο οποίος καπνίζει στη συνέντευξη τύπου. Όχι. Έτσι. Οι προηγούμενοι είχαν τον Κατσαπλιά. Ναι, είχαν. Εντάξει. Ναι, είχαν. Ναι. Που έβγαινε και έγραφε: δεν θα μου κόψει κανείς το τσιγάρο, θα το κόψω αν θέλω εγώ. Ναι, λες, ναι, και το, ναι, πρόβλημά μας ήταν να θα κόψει η υγεία του Πολάκη, ναι, ή το Καφριλίκι να καπνίζει, ας πούμε, στη συνεντεύξη με τον κόσμο σε δημόσιο, ναι, χώρο. Εντάξει, okay, τραγικό ήταν. Γι' αυτό, ωραία, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση. Νομίζω από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε, επιχείρησε να το θεσπίσει και το θέσπισε στις υπόλοιπες χώρες, και εμείς από πίσω, ουρά, ναι, ναι, βεβαίως και εμείς θα το κάνουμε. Και δεν το κάναμε ποτέ. Ναι. Και δεν θα γίνει τώρα δια της βίας. Ξαναλέω εγώ, mm-hmm, με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα γίνει. Θα πρέπει να γίνει σταδιακά και πάλι. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Δεν γίνεται. Είναι πολύ ελληνικό και τόσο ελληνικά τα πράγματα δεν γίνονται. Τόσο μαχαίρι δεν γίνεται. Και δεν γίνονται πολύ απλά διότι δεν υπάρχουν, πώς το λένε, ελεγκτικές αρχές τόσες πολλές. Όταν μιλάμε για κάπνισμα, μιλάμε για ατελείωτα μέρη, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, απλά τα πράγματα. Δεν θα γίνει. Λοιπόν, δεν θα γίνει καθολικά, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω γιατί σε ευχαριστούμε, ναι, αλλά σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είχες αυτό το όνομα, καταρχάς. Ναι. Γι' αυτό μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε. Ξέρω εγώ, αυτός που γδέρνει τα γουρούνια. Σωστά. Έτσι, σωστά. Ο γουρουνοχδάρτης. Ναι. Ο Μπάστιαν ο γουρουνοχδάρτης. Σωστά. Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, παρότι έχει κόψει 4 χρόνια το ποδόσφαιρο, σε ευχαριστούμε. Δεν ήταν, άντε τρία. Δεν ήταν στην, πού ήταν στην Αμερική, πού ήταν μετά, ναι, την, ναι, ναι, United. Chicago Fire. Δεν έπαιξε σπουδαία μπάλα στην Αμερική. Αλλή δεν, μου, φανταστική. Δεν στιγμάτισε για πάντα το αμερικανικό, για πάντα, ποδόσφαιρο. Για πάντα. Άρα, τι για πάντα. Ναι. Εντάξει, και στη United δεν πέρασαν πολύ λαμπρές μέρες, θέλω να πω. Όχι, παίξαμε την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά, ναι, ναι. Τη δεύτερη. Ναι. Δεν πέρασαν πολύ λαμπρές μέρες εκεί στο Manchester. Κάποιος θα έλεγε ότι στρώσαμε και τον κόλλο μας πάνω στο συμβόλαιο και δεν πηγαίναμε πουθενά. Κάποιος θα έλεγε. Θα μπορούσε να το πει κάποιος, χωρίς να πούμε ότι έχει άδικο. Ναι, κάποιος θα έλεγε ότι μας παρακαλάγα να φύγουμε, να πάμε κάπου αλλού και είπαν πόσο έχουμε να πάρουμε ακόμα. Δεν πάω πουθενά. Εντάξει. Μια χαρά. Σωστά. Τελικά. Στον Σβάινστάιγκερ έχουν αποδοθεί διάφοροι. Κατά την άποψή μου, ελαφρώς υπερβολικοί χαρακτηρισμοί. Ναι. Δηλαδή, τον έχουν πει Midfield Motor, τον έχουν πει Midfield Mastermind, του έχουν πει διάφορα τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν αμφιβάλλει κανένας ότι ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ ήταν ένας καλός παίχτης, mm-hmm, αλλά δεν νομίζω ότι θα το θυμόμαστε για τίποτα περισσότερο από αυτό. Ναι. Δηλαδή, καλός αναντικατάστατος στην Bayern. Επί σειρά ετών, ναι, οκ, okay, μπορούμε να το πούμε αυτό, βεβαίως. Ένας πολύ καλός κεντρικός μέσος που θα τον θυμούνται οι φίλοι της Bayern, θα τον θυμόμαστε κι εμείς, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος, ξέρεις, θα σβηστεί από, ναι, τη μνήμη, αλλά δεν θα το θυμόμαστε ποτέ, νομίζω, ως κάτι το τόσο εξαιρετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, στη συζήτηση για τους κεντρικούς μέσους, δεν νομίζω θα βρεθεί ούτε στην πρώτη κατοστάδα. Ναι. Να σου το πω έτσι. Είναι αυτός που καβαλάει τα γουρούνια, τελικά. Αυτός που δέρνει τα γουρούνια, ρε φίλε. Μας τον στείλει πολλοί κόσμος. Αν τα καβαλάει. Ναι. Ακόμα. Είναι ο γουρούνο. Ναι, καβαλάρης. Μην το πεις. Ο γουρουνοβάτης. Μην το λες, Ηλία. Γιατί να μην το πω. Αυτός λέγεται έτσι. Εγώ τι φταίω. Σκέψου τι μπούλινγκ έχει φάει σχολείο, ξέρω εγώ. Να υποδεχτούμε τον κύριο συμμαθητή, παιδάκια. Πώς λέγεσαι, παιδί μου, και λέει, ξέρω εγώ, Μπάστιαν ο γουρουνοβάτης. Τι θα έγινε σχολείο. Ναι. Δεν θα πέρασε καλά. Ναι. Ούρνο κεραστής, ας πούμε. Ναι. Χειροκαβαλάρης. Mm. Αν ήταν καλύτερος από τον Μπάλακ. Χμ. Αν ήταν Effenberg 2.0. Χμ. Νομίζω ότι είναι η ίδια κατηγορία για μένα όλοι αυτοί που, ναι, αναφέραμε. Είναι η ίδια κατηγορία. Εντάξει, σωστά όμως το, ναι, το θέτω. Γιατί είναι κεντρική μέση όλοι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, για να πω. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν μπορώ να πω. Θα είναι τυχαίο τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο Μπάλακ είναι λίγο καλύτερος παίχτης. Ήταν λίγο καλύτερος παίχτης. Νομίζω. Από τον Σβάινστάιγκερ, ναι. Ναι. Και εγώ νομίζω. Για τον Έφενμπεργκ δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω να πω. Και εγώ νομίζω ότι ο Μπάλακ ήταν λίγο καλύτερος. Ναι. Ναι. Και την πάλεψε καλύτερα στην Αγγλία. Λοιπόν, ο Σβάινστάιγκερ τα έκανε όλα
όλα καλά, στα καλά τον δομέ, mm-hmm. δεν έκανε τίποτα πάρα πολύ ναι. καλά. Που να λέει, κοίτα τον. Σου πει, μπορεί να παίξει παντού. Πώ δεν πάει, ξέρω εγώ στη Ρεάλ. Είναι φανταστικό. Το κάνει αυτό το πράγμα, το κάνει καταπληκτικά. Mm-hmm. Τα έκανε όλα καλά. Που λέμε ένα τίμιο καλό Γερμανό. Πολύ καλό επίπεδο. Δεν έκανε τίποτα κάτω από 6, α πούμε. Τα έκανε όλα από το 6 μέχρι το 7,5. Οκ. Mm-hmm. Okay. Εντάξει. Ναι, και αν Ιβάνοβιτ, οκ, προφανώ. Ναι, έπαιζε και δεξιά και αριστερά. Έχει παίξει ο Μπάσιν. Τέλο πάντων, εν πάση μια καλή πετυχημένη καριέρα έκανε. Είπαμε μέχρι το 15 τέλο πάντων ουσιαστικά. Άντε το 16 πείτε που το κόψε. Στην πραγματικότητα από τη δεύτερη χρονιά του στη United και μετά. Μετά λεφτά και ωραία, όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι ο πρώτο, δεν είναι ο τελευταίο. Και έφτασε πια στα 35 του να το κόψει. Και τι με σχολεί, ξέρει στην Αμερική. Μπορεί να κάτσει και παραπάνω, δεν έχει και θέματα. Α, ναι, ναι. Στην Αμερική, ξέρεις, άμα σε αγαπάνε και παίζει και στοιχειοδό καλά, μια χαρά μένει. Ναι. Οπότε τίμιο. Δεν έχουν και απαιτήσει του τύπου, ναι, αλλά δεν τρέχει πολύ. Και άμα τρέχουμε, πάρουμε μια Pontiac. Ναι. Σιγά τα όλα δεν τρέχει πολύ. Και τι έγινε δηλαδή. Πάρουμε μια Καμάρο, άμα θέλουμε να τρέχει. Mm-hmm. Εδώ για άλλα πράγματα δεν θέλουμε. Σωστό. Ναι. Σωστό. Και τίμιο. Επειδή τώρα μα στέλνετε, άλλο Βαϊστάγκερ, ανεβάζει τα κουνούνια προ τα ψηλά. Κατάλαβε τώρα. Εντάξει, παιδιά, δεν συγκρίνουμε τον Λόταρ Ματέο, παιδιά, για όνομα. Όχι, όχι. Για όνομα, παιδιά. Όχι. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανένα με τον Λόταρ Ματέο. Σωστά. Τα παιδιά του Λόταρ. Εντάξει, στο πιο άμπαλο τώρα δεν θα λέγαμε. Στο πιο άμπαλο, αλλά πέρασε εδώ στα παιδιά του Λόταρ, ναι. Okay. Γιάννη μου, αν τελείωσε, έχω μια συγκλονιστική είδηση. Πάμε. Άγαν μα Λάταν. Όχι. Όχι. Πιο συγκλονιστική είδηση. Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, η Kim Kardashian στηρίζει Γκρέτα Τούμπεργκ. Μάλιστα. Τη στηρίζει η Kim Kardashian, Γιάννη, mm-hmm. θέλω να σου πω. Mm-hmm. Την κολοστηρίζει για την ακρίβεια. Ναι. Mm-hmm. Λέει, εκείνη είναι τόσο φανταστικό κορίτσι, τόσο γενναίο και θαραλέο που ύψος τον άστιμά της μπροστά στους μεγάλους. Το είπε η Kardashian αυτό το πράγμα, Γιάννη. Θέλω να σου πω ότι μεγάλες δυνάμεις συναντιούνται και όλα θα πάνε καλύτερα στον κόσμο. Mm. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή ήδη υποχωρεί, να σου το πω και έτσι. Μετά από, από αυτή τη δήλωση, η κλιματική έκανε δύο βήματα πίσω. Δηλαδή, έκλεισε λίγο η τρύπα του όζοντος. Μόνο έκλεισε λίγο. Πώς κλείνει λίγο η τρύπα, πώς κλείνει. Ξέχεις δει, δεν ακούγεται καλά αυτό, αλλά. Αυτό ήθελα να σου ναι, πω τώρα. Κάπως η τρύπα, ρε με παιδί την μου. Την Kim τώρα και την τρύπα. Δεν ξέρω τώρα γιατί τώρα το. Τώρα η Kim, η τρύπα. Δεν ξέρω. Kim, τρύπα, όζον, κλείνει. Ναι. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Λοιπόν, και είπε επίσης. Είπε διάφορα πράγματα, έτσι. Η Kim Kardashian εννοώ, αποκάλεσε πως είμαι θαραλέα και φανταστική νέα γυναίκα κτλ. Σημερίζει τις ανησυχίες της. Θα της άρεσε πολύ να δειπνήσει με την Τούμπεργκ, είπε η Kim. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα άρεσε πάρα πολύ από κάπου δίπλα και να ακούς αυτή τη συζήτηση. Πάρα πολύ. 30 δευτερόλεπτα από η Kim και ένα βγάλει φωτογραφία γιατί έχω να φύγω κιόλας. Έτσι, έτσι. Η ανθρωπότης νομίζω ευγνωμονούσα θα το, ναι. θα το έκανα αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Σπουδαία νέα. Ναι, 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 ναι. Για, για το περιβάλλον σου, για την ανθρωπότητα σπουδαία. Δηλαδή, κέρδισε ο πλανήτης μας με αυτό και 100 χρόνια ζωής. Ναι. Δηλαδή, αν είναι ξέρω, να τελειώσει ο πλανήτης σε 500 χρόνια, από αυτό πάμε στα 600 και βλέπουμε. Κέρδισαμε 100, λίγο είναι 100 χρόνια ζωής. Καθόλου. Πάρα πολλά είναι, αν ρωτάς εμένα. Να δώσουμε τώρα για το άγαλμα του Ζλάταν. Ναι. Το οποίο το φτιάξαν έξω από το γήπεδο εκεί στο Μάλμε που γεννήθηκε, ναι, που έπαιξε μπάλα και τα λοιπά. Είναι ένα χάλκινο άγαλμα ύψους 2,70, το οποίο το φτιάχνε 4 χρόνια. Και δείχνει το Ζλάταν να πανηγυρίζει. Είναι λίγο περίεργο τώρα, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ποιο πράγμα, το έχω δει το άγαλμα. Το έχεις δει. Ναι, ναι. Ναι. Είναι λίγο περίεργο. Είναι ο Ζλάταν, η μήγυμνος είναι σαν να φοράει ένα σοβρακάκι, σαν μποξεράκι, ας το πούμε. Ναι. Έτσι και πανηγυρίζει. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και φυσικά ο Ζλάταν ήταν εκεί και φυσικά είπε αυτό που όλοι φανταζόμαστε ότι θα έλεγε. Έτσι. Ότι όταν πας στη Νέα Υόρκη έχεις το άγαλμα της ελευθερίας, όταν έχεις τη Σουηδία έχεις το άγαλμα του Ζλάταν και. Για τους βαθείς γνώστες, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αν μας ακούει ο κύριος Οικονομάκος, ενδεχομένως the plot thickens. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα, αν μπαίνει στο άγαλμα της ελευθερίας, τώρα κάπως με κάποιο τρόπο και το άγαλμα του Ζλάταν, αν δηλαδή περιπλέκεται η υπόθεση. Ναι. Mm-hmm. Λέω σε σχέση με το περίφημο τηλεφώνημα. Ναι, ναι. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Okay. Αυτό.
Επίσης, Λάτα νούμερο 2, ναι, ο οποίος βγήκε και έκραξε τον Μπέρκ, που λέει έχει σκοράρει 20 παιχνίδια και παίζει ακόμα και είπε διάφορα πράγματα για τον Μπέρκ. Έτσι. Λέει, με όλο το σεβασμό, ο Μάρκος Μπέρκ σε πόσα παιχνίδια δεν έχει σκοράρει 20 μάτς και παίζει ακόμα. Αν ήμουν στη θέση του, θα συνέβαινε το ίδιο. Μετά από 2 μάτς θα έλεγαν δεν σκοράρει, δεν είναι αρκετά καλός. Αυτό εννοώ, λέει. Αυτός είναι ο Μπέρκ και αυτός είμαι εγώ. Είναι 20 αγώνες. Θυμίζω, ναι, ότι σε εκείνη την ιστορία που ο Ζλάταν δεν είχε πει ότι τελειώνει από την εθνική και μετά έχει ξεκινήσει ένα ψιλοπετήσιον για να ξαναπάει στην εθνική. Mm-hmm. Είχαν βγει οι παίχτες τότε της Σουηδίας και ο Μπέρκ μεταξύ άλλων και είχαν πει ότι παιδιά έκλεισε αυτός ο κύκλος. Σωστά. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να σταματήσει. Καλά περάσαμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται και τώρα πάμε μπροστά κτλ. Λοιπόν, τα τάγκς περνούμε, δεν ξεχνούν. Θέλω να πω ότι υπόθηκε πριν από καιρό, αλλά ο Ζλάταν είσαι και βρίσκουμε την ευκαιρία τώρα και όλους θα τους περάσει σουβλί. Όλους με κάποια ευκαιρία. Έτσι. Θα το κάνει. Όλοι θα το πληρώσουν. Όλοι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια μικρή διακοπή. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Παρακαλώ όλοι μαζί μετά, διότι το κοινωνικό θέμα που θα συζητηθεί στο επόμενο ημίωρο είναι σοβαρό, ίσως το σοβαρότερο που ταλανίζει την κοινωνία αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, Fight Club δεύτερη ώρα. Και είναι νομίζω ώρα να συζητήσουμε το θέμα το οποίο συζητείται, Κώστα, σε κάθε καφετέρια, mm-hmm, απ' άκρου εις άκρον της ελληνικής επικράτειας, mm-hmm, σε κάθε ταξί, σε κάθε συναιστίαση, παντού όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένας άνθρωποι σε παρέα. Ναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι για χρόνια κυκλοφορούσε στα σκοτεινά σημεία, αν μου επιτρέπεις, του δημόσιου διαλόγου. Mm-hmm. Σπανίως δηλαδή βγήκε στον... Στο dark web δηλαδή, αν θες, κατά κάποιο τρόπο, ναι, διαλόγου, κατά, ναι, κάποιο τρόπο, ναι. Λοιπόν, μεταβλήθηκε σε μείζον κοινωνικό θέμα από τον καφενέ. Mm-hmm. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και πλέον διαχέεται σε όλα τα mainstream media. Όπως σήμερα καλή ώρα, με άρθρο σε γνωστό μεγάλο site της χώρας, με τίτλο «Τα άγνωστα ωφέλη του Ναουρίς καθεστώς». Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πούμε δύο πραγματάκια γι' αυτό. Θέλω να πω στον καφενέ, για να εξηγήσω για όσους δεν αγνοούν τα περί καφενέ ή τι είναι και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα από τα πιο εξέχοντα φόρα διαλόγου στη χώρα, mm-hmm, μια προσβολή, ας το πούμε, μπορείς να απευθύνεις σε ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ή σχολιάζουν διάφορα πράγματα, είναι ότι κατουράνε καθιστή. Mm-hmm. Δηλαδή εσύ, ας πούμε, ξοκάνεις αυτό ή είσαι τίποτα που κατουράνε καθιστή. Ναι. Αυτό είναι και είναι ένα μόνιμο θέμα. Έχουν πάει κάποιοι γενναίοι να το ανοίξουν, mm-hmm, το θέμα αυτό, αλλά δεν έχει ανοίξει ποτέ και έχει επικρατήσει πλέον στο κομμάτι αυτό του διαλόγου ότι όποιος κατουράει όρθιος είναι οκ, okay, mm-hmm, και όποιος κατουράει καθιστός είναι γυναικωτός. Είναι γυναικωτός. Ναι. Λοιπόν, είναι αλήθεια, Κώστα? Τι εννοείς? Ισχύει? Το να κατουράς καθώς αν είναι γυναικωτός? Ναι. Όχι, θα έλεγα και εγώ απαραίτητα. Όχι. Και εγώ λέω όχι. Ναι. Όμως προσπαθώ να καταλάβω γιατί πήρε τόσο μεγάλη, ας το πούμε, έκταση. Είναι συμβολικό, αν θες. Είναι συμβολικό. Ναι. Ναι. Ότι είμαστε φτιαγμένοι για να κατουράμε όρθιοι ανατομικά οι άντρες, οκ, okay, το ξέρουμε. Ναι. Είμαστε φτιαγμένοι για να κατουράμε όρθιοι. Ναι. Μα αυτό θέλω να πω τώρα. Όμως υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν να κατουρήσεις καθεστώς. Ναι. Πρώτον, να βαριέσαι. Ναι. Δεύτερον, το οποίο μάλλον είναι πρώτο ιεραρχικά, ναι, μπράβο, είναι να νιστάζεις, δηλαδή να έχεις ξυπνήσει τώρα βράδυ για κατούρμα ή πολύ νωρίς το πρωί και να σέρνεσαι. Αυτό που λέμε σέρνεσαι, ναι, ρε παιδί μου. Ειδικά αν είναι βράδυ, δεν θες να ανάψεις φωτά, γιατί θα ξαγρυπνήσεις, με σε βαράει το φως. Οπότε μέσα στο ημίφος λες τώρα, άμα το δοκιμάσω όρθιος, θα κατουρήσω όλο το μπάνιο γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν θα πέσει σταγόνα μέσα στην λεκάνη. Οπότε για σιγουριά
για να είμαστε σίγουροι δεν τα κάνουμε όλα χάλια. Καθόμαστε, κάνουμε δουλειά, φεύγουμε. Touch and go. Έτσι. Ναι. Και δεν βρίσκω τίποτα το, ναι, το περίεργο, ναι, σε αυτό. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όσο μικρότερος είσαι, τόσο πιο σπάνιο είναι, αλήθεια, να κατορίσεις καθεστώς. Έτσι, διότι πώς το λένε, το κάνεις γιατί είναι και ένδειξη, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο μαγιάς, υγείας και ζωντάνιας μερικές, ναι, φορές. Είχα δει, το λέω παρανθετικά, στον Graham Norton Show, ένα εξαιρετικό show του BBC. Πηγαίνουν διάφοροι έτσι celebrities, αλλά κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είχε πάει λοιπόν ο Μάθιου Μακόναχη και είπε μια ιστορία, ναι, για το πώς ο μικρός του αδερφός απέκτησε την πρώτη του μοτοσυκλέτα. Mm-hmm. Είπε λοιπόν, ήταν λέει ο πατέρας μου με έναν άλλον σε ένα μπαρ εκεί πέρα βράδυ, ο οποίος τύπος ήταν πάρα πολύ σωματώδης ο ίδιος, ναι, και κατουρούσε και μακριά και ψηλά. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν περίπου 2 μέτρα και έλεγε ότι εγώ, ρε παιδί μου, κατουράω, ξέρω εγώ, 1,5 μέτρο στον τοίχο. Mm-hmm. Α, αυτό και τα λοιπά. Και λέει ο πατέρας μου, λέει ο Μάθιου Μακόναχη, λέει, εμένα ο μικρός μου ο γιος, λέει, μπορώ να σε βάλω στον τοίχο, mm-hmm, λέει, και να κατουρίσει από πάνω σου. Mm-hmm. Του λέω, άλλος δεν γίνεται. Βάζουμε στοίχημα μια μοτοσυκλέτα. Μια μοτοσυκλέτα που είχε και ήξερε ότι άρεσε στο παιδάκι του. Λέει, ναι, λέει αυτός. Είναι βράδυ, λέει ο Μάθιου Μακόναχη, 2 η ώρα, φεύγει, λέει, από τέτοιο. Πηγαίνει στο σπίτι 1,5 ώρα, λέει, οδήγησε, ξυπνάει τον τέτοιο. Ο μικρός, λέει, σηκώνεται, θέλει να κατουρίσει. Του λέει, όχι, δεν θα κατουρίσει, κράτατα. Του λέει, γιατί έχουμε δουλειά. Και τον παίρνει, λέει, 1,5 ώρα να οδηγήσουν πίσω για να φτάσουν ξανά στο μπάρο, που πηγαίνουν, λέει, σε κάποιον αχυρώνα παραδίπλα, δεν ξέρω εγώ τι, στείνεται ο τύπος όντως στον τοίχο και του λέει του μικρού, δώσ' τα όλα, ναι, είναι η ώρα. Και τον κατούρισε. Και τον κατούρισε από πάνω. Μάλιστα. Κανονικά, άνοιξε πιο ψηλά από τα 2 μέτρα και κέρδισε το έπαθλο, ας πούμε, που ήταν η μοτοσυκλέτα. Μια ωραία ιστορία. Λοιπόν, όταν είσαι μικρός. Επίσης, ένας άλλος λόγος να συμπληρώσουμε, το θυμίζουν οι φίλοι πολύ σωστά, είναι ότι στην πρωινή ούρηση, λόγω έπαρσης σημαίας, είναι σχεδόν τεχνικά αδύνατο να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου όρθιος. Ναι. Είναι οι πρωινές. Ναι. Ναι. Με τις γνωστές κωμικές προεκτάσεις που έχουμε, ας πούμε, ξανασυζητήσει. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο μπορεί να πηγαίνει από κατούριμα στον νηπτήρα, μέχρι κατούριμα στην πανιέρα, μέχρι διάφορα μελισανιδικά ιωάννο μελισανιδικά κόλπα. Ναι, που σκύβεις τη μέση ενώ ταυτόχρονα και πιέζεις προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα κρατάς τα πόδια. Ναι, ναι, που είναι λίγο δύσκολα, που προσπαθείς, εσύ που είσαι πιο ψηλός, πρέπει να υποφέρεις κιόλας. Ναι. Δηλαδή, νομίζω πιο κοντός, κάπως προσπαθείς να το. Εντάξει, αν το μαζαβελιάσεις. Είναι. Αν είσαι και ψηλός, εσένα πρέπει να σου καρφώνεται το καπάκι στο, που λέει ο λόγος, ναι, έτσι. Εντάξει, τώρα. Δηλαδή, είναι δύσκολα τώρα, δύσκολα να τα κάνεις αυτά τα πράγματα και δύσκολα να στοχεύσεις και δύσκολα να κρατήσεις. Ναι. Γιατί πονάς εκεί. Ναι. Έχει δυσκολία, αλήθεια είναι αυτή. Συν το ότι συνήθως γίνεται η ενδιάμεση κακή κατάσταση, νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Τελικά φεύγουν ανάμεσα στη λεκάνη και στο καπάκι, έτσι, που είναι πιο κομική. Δεν το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Πρέπει να τα μαζέψεις μετά. Ναι, ναι. Συμβαίνει. Δηλαδή, ναι, προσπαθείς και τελικά πάνε εκεί. Ναι, ναι, πάνε. Όχι, ρε, ναι. Δηλαδή, μετά από τόση προσπάθεια. Άρα, πού καταλήγουμε, ότι τουλάχιστον για το πρωινό το καθιστό, ας πούμε, είναι κάτι σχεδόν επιβεβλημένο. Αναγκαστικά. Ναι. Όπως επίσης. Ότι μαζί με το νούμερο 2, εντάξει, αναγκαστικά αυτό, ναι, προφανώς, ναι, μαζί, καλά, με το νούμερο 2, ναι, ναι, είναι το νούμερο 1. Και μετά νομίζω ότι πηγαίνει με την ηλικία. Όχι λίγο η μέση μου, όχι λίγο η υπόταση, όχι λίγο βαριέμαι, όχι λίγο νιστάζω. Ναι. Να το πω πάντως διαφορετικά. Ακόμα και έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πει ότι εγώ, ας πούμε, κατουράω μόνο έτσι ή μόνο, ναι, αλλιώς. Πάντα κάνεις ένα pot πουρί. Ναι, ένα mix grill. Ναι, ένα pot κατουρί. Ένα mix grill. Ναι. Επίσης δεν ξέρω αν το να θέλεις, το να έχεις βίτσιο ενδεχομένως εντός εισαγωγικών, να ουρείς σε ουρητήρα, ναι, στις τουαλέτες, η μπορκρή του καρκού, ας πούμε,
π.χ. δεν το έχω, δεν το είχα ποτέ. Μου φαίνεται πάντα άβολο να ορώσει ορίτηρα. Δεν ξέρω αν αυτό μήπως ξέρεις. Καμιωτή που σου λέει ότι εγώ δεν ξεφτιλίζομαι, δεν μπαίνω στην τουαλέτα. Ναι. Δεν θέλω, εδώ θα το κάνω αντρικά πάντα απ' έξω, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αισθάνονται άβολα με κόσμο να πηγαίνουν έρχεται πίσω τους και δεν μπορούν να κατουρίσουν εύκολα. Πώς, συγγνώμη. Στον ουρητήρα που είναι σε ανοιχτό χώρο, ναι. Υπάρχουν και αυτοί που αισθάνονται άβολα αν δεν κλείνει η πόρτα πίσω τους να ξέρουν ότι μπαινοβγαίνει κόσμος. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Είναι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τα κατεβάζουν και τα κάνουν οπουδήποτε και άλλοι οι οποίοι θέλουν ένα σχετικό privacy. Ναι. Υπάρχουν θέματα. Βεβαίως. Υπάρχουν θέματα και τα χειρότερα θέματα ως γνωστόν είναι σε τουαλέτες που δεν κλείνει η πόρτα και έχουν και αισθητήρα, έτσι. Ναι. Όπου βλέπουμε διάφορα. Μάικλ Τζαξονικά, εν πάση περιπτώσει, κόλπα. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και για προστάτες και τέτοια. Εντάξει, τώρα είπαμε, όσο μεγαλώνεις, ναι, είναι η αλήθεια ότι πιο. Εντάξει, παιδιά, και μιλάμε πάντα για την τουαλέτα μας. Δεν μιλάμε τώρα για τουαλέτες δημόσιες κτλ. Γιατί κάτι διαβάζω για ορολιμόξεις και τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε να πας σε δημόσια ουρητήρα να καθίσεις. Όχι. Εντάξει, μιλάμε για την θαλπορή της τουαλέτας του σπιτιού. Όχι, παιδιά, τώρα σε δημόσια ουρητήρα να καθίσεις για κατούρημα. Πρέπει να καθίσεις για τίποτα. Πρέπει να έχεις τρομερή άγνοια κινδύνου. Ναι, για τίποτα δεν για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, ακόμα και αν λιποθυμείς, θα λιποθυμείς όρθιος σε δημόσια ουρητήρα. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Αν πεθάνεις εκείνη τη στιγμή, θα πεθάνεις όρθιος κυριολεκτικά. Θα πεθάνεις όρθιος. Ναι. Ναι. Ναι, και αισθάνεται και διάφορα τέλος πάντων. Εργονομικά. Ναι, και διάφορα αειδιαστικά ενδεχομένως πράγματα. Ναι, υπάρχουν και όλες αυτές οι υποκατηγορίες. Απλώς ήθελα λίγο να το πούμε αυτό το θέμα για να το διευκρινίσουμε κατά κάποιο τρόπο. Και με τη ευκαιρία, ποια είναι τα ωφέλη του να κατουράς καθιστός. Ποια είναι, πέρα από αυτά που είπαμε. Είναι ιατρικά θα μας μιλήσει τώρα για τα ωφέλη. Πέρα να το ξέρω, δεν πιτσιλάς, δεν λερώνεις, δεν κουράζεις τη μέση σου, δεν ξαγρυπνάς, δεν χάνεις τον ύπνο σου. Θα μιλήσει ιατρικά, επιστημονικά. Θες να μιλήσω. Βεβαίως και θέλω, αυτό λέω. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Μπορεί να φταίει κάποιος άνθρωπος που το επιλέγουν, για κάποιους άνθρωπους που το επιλέγουν, το καθιστώ εννοώ. Έτσι. Είναι ή ψυχολογικό ή θέμα στρες ή κακή στάση ή αγυμνασιά ή ότι η παρατεταμένη ορθοστασία κάνει κάποιους να έχουν αυξημένη σπαστικότητα στο περίνεο. Μάλιστα. Έχεις τώρα την λέω, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει το να είσαι καθιστός τώρα, χωρίς να το αναλύσω τώρα με περίνεα και έσω σφυγκτήρας και έξω σφυγκτήρας και τέτοια, τέλος πάντων, βολεύει καλύτερα. Ναι. Βολεύει καλύτερα. Διότι άμα είσαι όρθιος, μπορεί να αισθάνεσαι πιο πιεσμένος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ας το πούμε. Το θέμα είναι ότι όπως λένε οι γιατροί, και με αυτό μπορούμε να καταλήξουμε, ότι για κάποιο περίεργο λόγο, και εδώ ίσως είναι η απάντηση στο θέμα που θέσαμε στην αρχή για να το κλείσουμε έτσι σαν κύκλο, ότι στους άντρες το μυαλό τους είναι δομημένο έτσι, ώστε μέσα. Στο αντρικό μυαλό υπάρχει η ούρηση, έχει συνδεθεί με την ορθοστασία. Ναι. Οπότε, αν το κάνεις κάπως έτσι, κάπως σου φαίνεται περίεργο. Μα είναι αυτό, ρε παιδί μου, που ξέρεις, αρχαιγονικά μας διαχωρίζει από τις γυναίκες. Που λέμε ότι το αρσενικό κατουράει όρθιο. Ξέρεις, το λέγαμε πάντα ως μια τεράστια μαγκιά. Που τι, μια σαχλαμάρα είναι. Το ότι εμείς οι άντρες κατουράμε όρθιοι και είναι ένα δείγμα υπεροχής των γυναικών για κάποιο λόγο. Που είναι μια σαχλαμάρα. Ναι. Είναι καμιά υπεροχή προφανώς. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όχι, δεν κατουράει όρθια γυναίκα. Εντάξει, δεν κατουράει. Γυναίκα. Εντάξει. Ναι. Ναι, επίσης, εντάξει, φεύγοντας από εδώ, μια που το λέμε κάποιοι, ναι, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό. Γενικώς, πια με την ιστορία του Brexit θα έρθουν πάρα πολλά πράγματα, εάν και εφόσον γίνει όπως γίνει και άτακτα. Ένα από αυτά, το λέω επειδή αναφέρθηκε. Ναι. Και ρωτάτε κάποιοι, είναι και ποδοσφαιρικό, όντως, και ισχύει για πάρα πολλούς παίχτες, όχι μόνο για τον Μέση και τον Ρονάλντο και τον Ντιέγκο Κώστα. Είναι για πάρα πολλούς. Αυτό που γίνεται, να το πούμε ενημερωτικά, είναι 31 Οκτωβρίου, λίγη παράταση για τον Brexit. Ναι. Ωραία και τυπικά. Άρα,
εφόσον τα πράγματα πάνε όσο έχουν αυτή τη στιγμή, από 1η Νοεμβρίου, οι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούν να μπαίνουν πια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, για οποιοδήποτε αδίκημα και στη χώρα τους. Όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και στη χώρα τους. Που έχουν καταδικαστεί ακόμη στη χώρα τους. Γιατί ο Μέση δεν είχε καταδικαστεί στην Αγγλία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Ένας Έλληνας που είχε καταδικαστεί στην Ελλάδα. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι, ναι. Ότι, αν έχει καταδικαστεί λοιπόν για αδίκημα ή του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης, δεν θα μπορεί να μπει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέση, Ρονάλντο και Ντιέγκο Κώστα έχουν καταδικαστεί για φορολογικές παραβάσεις και πολλοί άλλοι. Δηλαδή και πρόκειται να θυμηθούμε πολλοί. Ναι, ναι, Μάρξο, πολλοί και από τους διάσημους. Ναι, ναι. Να θυμηθούμε. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί τώρα το ξεχωρίζουμε από το Brexit. Γενικώς στο ευρωπαϊκό δίκαιο, οι Ευρωπαίοι πολίτες, αν δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που εμπεριέχουν βία, μπορούν να μετακινηθούν. Δηλαδή τα φορολογικά δεν έχουν να κάνουν αυτό. Άρα μπορείς να μετακινηθείς σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εδώ πέρα στην Αγγλία θα ισχύσει καθ' ολοκληρία. Ναι. Δεν θα μπορεί να μπει κανένας. Γιατί η χώρα ουσιαστικά θα περνάει σε μια τελείως διαφορετική φάση. Αυτό με τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε. Θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Αν δεν καταφέρουν να βρουν κάποιο παραθυράκι, να παίρνουν κάποια ειδική άδεια οι ποδοσφαιριστές, ας φοράνε βραχιολάκι στο πόδι. Να ξέρουμε να πάνε στιγμή που βρίσκονται. Να βρούμε κάτι, ρε παιδί μου. Προφανώς, ξέρεις, εγώ λέω κάτι θα βρεθεί. Γιατί θα μιλάμε μετά για κάποιο τύπο αλλίωση. Αν κάποια ομάδα έχει δύο παίχτες, τρεις παίχτες που δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον λόγο. Ναι. Θα βγει μετά κι άλλος και θα πει: ωραία, όταν θα έρθει να παίξει τη χώρα μου στη Ρεβάνς, κάτσε 4 ώρες 5 στο αεροδρόμιο να. Γιατί δεν είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός πότε παίζει με την Τότεναμ. Για το Σεμέδο, λες. Ναι. Ναι. Πιθανότατα ναι. Αν ισχύσει αυτό το πράγμα, θα έχει πρόβλημα, ναι. 26 Νοεμβρίου. Ναι. Να, ας πούμε που λέμε. Ο Σεμέδο, λοιπόν, αν ισχύσει αυτό, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στην Αγγλία. Ναι. Εντάξει, θα γίνει χαμός. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχουν όλοι σούμα, αλλά θα μιλάμε πια για δεκάδες παικτών. Και ένας να είναι. Ναι. Και οποιοδήποτε να είναι επίσης η ομάδα θα μπορεί να πει ότι κοίταξε, δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι δίκαιο το παιδί. Και τραυματίας να είναι. Ναι. Που λέει ο λόγος. Που δεν μου επιτρέπεις να τον φέρω στη χώρα και είναι μέλος του ρόστερ μου, δηλωμένος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εγώ έχω θέμα. Θυμάστε τι χαμός έγινε με τον τελικό πέρυσι με τον Μιχταριάν που δεν μπορούσε να πάει στο Μπακού. Σωστό. Έγινε θέμα μεγάλο. Απλά εκεί ήταν και το θέμα, ξέρεις, πολιτικό, λεπτό και, εν πάση περιπτώσει, λες, τι να κάνουμε. Στείλαμε τελικό στον Μπακού τώρα, θα το υποστούμε γι' αυτό. Θα μπορούσε να το τραβήξει ωστόσο περισσότερο. Ναι. Και όχι μόνο αυτά. Εγώ στο πηγαίνω και παραπέρα. Η Premier League. Ναι. Δεν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, παίκτες Premier League οι οποίοι θα φεύγουν για διακοπές ή οτιδήποτε για λίγο ή με την ομάδα και για κάποια οποιαδήποτε καταδίκη δεν θα μπορούν να ξαναμπούν στην Αγγλία. Θεωρητικά, για τον ίδιο λόγο. Θεωρητικά, τι θα γίνει, θα το τεινάξουμε στον αέρα το σύστημα. Ναι. Αυτό που λέμε, για μια απλή φορολογική παράβαση. Μπορεί να είναι για, ξέρω εγώ, για μια παράβαση του ΚΟΚ. Όχι, θα είναι για παραβάσεις που έχουν ποινή φυλάκιση μέσα. Όχι αναγκαστικά. Με αναστολή. Γιατί γι' αυτό μπαίνει στην κατηγορία αυτή ο Μέση, ο Ρονάλντο κλπ. Γιατί φάγανε 20 μήνες, 21 μήνες τότε για την φοροδιαφυγή που ήταν με αναστολή, εξαγοράσιμη, πληρώσαν κτλ. Δεν νομίζω ότι θα ισχύει για ποινές που έχουν εκτεθεί. Όχι. 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 Δεν έχει λογική αυτό. Πάντως δεν θα είναι για απλές παραβάσεις, για κόκ κλπ. Είναι για πιο σοβαρά. Ξέρεις, δεν είναι για πλημελήματα, ας πούμε. Δεν είναι για κάτι τέτοιο. Εννοείται, παιδιά, δεν τους δούμε να παίζουμε βραχιολάκι. Δεν είναι ύποπτη φυγής για να τους δούμε να παίζουμε βραχιολάκι. Είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τους δέχεται. Ναι. Και εφόσον δεν τους δέχεται σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν τους δέχεται και στο επίπεδο του Champions League. Ναι. Τώρα συζητάμε στους ποδοσφαιριστές γιατί είναι, πώς το λένε, προβεβλημένα παραδείγματα. Mm-hmm. Αλλά θα ισχύει για όλους. Δεν είναι ύποπτη φυγής. Απλώς σου λέω ότι, κύριε, εμείς περνάμε μια δραματική φάση ως χώρα. Πρέπει να περάσουμε μια φάση μεγάλης αλλαγής. Για να γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπαίνει κανένας σας εδώ πέρα. Ναι. Δεν μπαίνει κανένας, λέμε κανένας. Εγώ δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί παραθυράκι. Δύσκολο, δύσκολο μου φαίνεται. Αλλά εκεί μπορεί να τυναχτεί και η φάση στον αέρα, πλάκα-πλάκα. Ναι. Άμα το σκεφτείς. Με τις
με τις ομάδες να πηγαίνουν το, πώς είναι, το θέμα στα δικαστήρια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Και δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, να αλλάζει και τίποτα μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λέγοντας, πώς το λένε, για Αγγλία, πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα γρήγορα, γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους. Το ένα είναι ότι ο Ντελε Άλλι, επειδή έχει σαπίσει εδώ και αρκετό καιρό, είπε τι να κάνω, μήπως να δουλεύω καλύτερα στις προπονήσεις. Όχι. Τι να κάνω, χάσα να πάρω διατροφολόγο, γιατί έχω πάρει μερικά κιλά, οκ, εντάξει. Ναι. Okay. Τι να κάνω. Α, θα κόψω τις διαφημίσεις, το βρήκα. Και αυτό είναι και προστάξει, δηλαδή θα κόψει τις διαφημίσεις για να συγκεντρωθεί, λέει, στην μπάλα. Δηλαδή, πόσες διαφημίσεις πια κάνει ο Ντελε Άλλι και τον αποσπούν τόσο πολύ από το ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα και μια διαφήμιση, κάθε μέρα και ένα γύρισμα, τι διάολο. Δηλαδή, ρε εσύ, τώρα πώς το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και αν κρίνουμε από τον τρόπο που παίζει το τελευταίο καιρό, πρέπει να κάνει πολλές διαφημίσεις το τελευταίο, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Ναι. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Δηλαδή, εδώ και 1,5-2 χρόνια πρέπει να ξεσκίσει τις διαφημίσεις. Ναι. Έτσι όπως παίζει. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Τέλος πάντων, όπως επίσης πρέπει να πούμε πάντα για την Αγγλία, ότι ένας πρώην διευθυντής των Ακαδημιών της Chelsea, ο κ. Μάικλ Εμενάλο, έδωσε μία συνέντευξη στην Telegraph και είπε το εξής καταπληκτικό, ότι όταν ήταν στην Chelsea, υπήρχε κάποιος ο οποίος πίεζε τον Αμπραμόβιτς να κλείσει τα τμήματα υποδομής. Ναι. Φανταστικό, έτσι. Ότι έλα μωρέ, τι να τα κάνουμε. Ναι, δεν πρέπει να βγάλουμε κανέναν. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Αξιτρομένο. Δεν το έκανε. Έτσι. Δεν το έκανε. Ήτανε ή ο Βίλας Μπόας ή ο Αντσελότη ή ο Κόντι ο Μουρίνο. Ένας από αυτούς τους τέσσερις ήταν. Ναι. Ήταν πρώτος προπονητής της ομάδας τότε. Ήταν ένας από αυτούς. Δεν είπε ποιος, αλλά επειδή ξέρουμε πότε ήταν στην Τζέλση, ξέρουμε ότι είναι ένας από αυτούς τους τέσσερις. Ρε, εσύ, δεν ξέρω. Ο Τάκη, δεν ξέρω αν ήταν ο Μουρίνο, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, ρε, εσύ, τι. Για πες, συγγνώμη, Βίλας Μπόας, Μουρίνιο, Αντσελότη και Κόντε. Ποιος θα μπορούσε από αυτούς να το έχει πείσει? Αποκλείεται να είναι ο Μουρίνιο, εγώ λέω. Εγώ από αυτούς είπα θα πω στον Αντσελότη, θα πω τώρα. Ο Αντσελότη. Ναι. Γιατί? Πέρασαν τα χρόνια. Γιατί να το κλείσει όμως, παιδί μου. Θέλω να πω, για ποιο λόγο να το κλείσει? Να πω ότι έτρωγε πόρους και τους ήθελε να διαθέσιμους για την πρώτη ομάδα, το καταλάβω. Τώρα Αμπραμόβιτς είσαι τώρα και τι έγινε, έχουμε για τη μεταποδομής και μια χαρά δουλεύουν και λεφτά υπάρχουν. Δεν είναι ότι μας τρώνε τα λεφτά τη μεταποδομής και δεν περισσεύουμε για την πρώτη ομάδα. Ναι. Ξέρεις, επειδή από τους τέσσερις, ας πούμε, εγώ θα έλεγα Βίλας Μπόας, γιατί είναι ο πιο παπατζής από όλους. Είναι ο πιο παριστάνο προπονητή από όλους. Θα έφτανε μέχρι εκεί. Ο νέος Μουρίνιο. Ναι, ναι, βέβαια. Ο νέος Μουρίνιο. Ναι, 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 ναι. Παιδιά, ο νέος Μουρίνιο. Ναι, ναι. Ο Special Four. Ναι. Ναι, ναι. Ο νέος Μουρίνιο. Ναι, ναι. Παιδιά. Βέβαια. Βέβαια. Αποδείχθηκε άλλωστε. Νέος Μουρίνιο. Αποδείχθηκε, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ δελτίο πολιτικών ειδήσεων τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο με ένα κακό μαντάτο από την εθνική ομάδα και έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο για να μας πει τι έχει γίνει. Γεια σου, Σωτήρη. Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά εσύ. Καλά. Μια χαρά. Πράγματι ένα δυσάρεστο νέο για το ρόστερ της εθνικής ομάδας, καθώς ο Βασίλης Μπάρκας έχει υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα, στην αριστερή του αντίχειρα. Έκανε τη μαγνητική το βράδυ και έδειξε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στην εθνική ομάδα. Αποχωρεί δηλαδή από το γκρουπ. Τη θέση του θα πάρει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο τραυματισμός του ΠΑΟΚ ήταν στις κλήσεις του Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά δεν τον είχε προτιμήσει ο Ζων Φανσίπ. Λόγω του κατάγματος στον αστείο αντίχειρα του Βασίλη Μπάρκα θα βρεθεί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στο συγκρότημα, στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Να πω απλά ότι ήταν μια φάση σε ασκήσεις τραυματοφυλάκων στην επαγγελματική προπόνηση στον Αγίου Κοσμά. Δεν έβαλε κάτω το χέρι του τραυματοφυλάκας της ΣΑΕ και του γύρισε. Πέστε αυτό το κάταγμα στον αντίχειρα. Θα τα μαθήσει εκτός από τις υποχρεώσεις της εθνικής. Ξέρεις και Κώστα, με βάση και αυτά που είχαμε δει και στα μάτια του Σεπτεμβρίου, το πιθανότερο ήταν να ξεκινήσει ο Μπάρκας και σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί η λογική τουλάχιστον έτσι όπως δείχνει ο προπονητής στο ξεκίνημά του είναι να διατηρεί τον βασικό τερματοφύλακα και να μην κάνει rotation όπως είχε κάνει για παράδειγμα
αυτό το φοβερό ο Άγγελος Αναστιάδης να αλλάζει σε κάθε μάτς τους τερματοφύλακες, λέγοντας, εξηγώντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες. Οπότε τώρα ποιοι είναι, είναι ο Βλαχοδήμος, ο Πασχαλάκης πλέον, ναι, και ο τρίτος. Και ο Διούδης. Και ο Διούδης, για πρώτη φορά κλείθηκε ο Σοκράτης Διούδης στην αποστολή. Γι' αυτό και είπα ότι έμεινε εκτός ο Πασχαλάκης από την κλασική τριάδα που είχαμε στο διάστημα. Λόγω του τεφορμαρίσματός του έχασε τη θέση του από τον Ζήφκοβιτ στον ΠΑΟΚ, έμεινε έξω. Και οπότε πιθανότερο φορά, μάλλον ο ας πούμε, να παίξει ο Βλαχοδήμος, λέμε, έτσι. Ναι, νομίζω και εγώ αυτό, Κώστα, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή το πιθανότερο να αγωνιστεί ο Βλαχοδήμος, που είναι και βασικό στην Μπενφίκα, παίζει, έχει ρυθμό. Θα είναι, έκπληξη να δούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα το πράγμα ότι θα παίξει ο Βλαχοδήμος, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι όταν υπήρχε ο Μπάρκας, έλεγε ο Μπάρκας ή ο Βλαχοδήμος θα παίξουν. Ναι, δηλαδή, σωστό. Τώρα δεν υπάρχει πλέον Μπάρκας, με τον τραυματισμό του, σίγουρα άτυχος. Γιατί αν είναι τα πράγματα με το όνομά τους, έχετε και ένα πολύ σημαντικό μάτσο για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή να παίξει στο Ολύμπικο με την Εθνική Ιταλία. Δεν παρουσιάζεται κάθε μέρα μια τέτοια ευκαιρία. Αναλόγως ο Τύριμ πώς θα πάει το παιχνίδι. Μπορεί να είναι άτυχος, μπορεί να είναι και τυχερός. Σωστό κοστί. Γιατί άμα σταθεί καλά η ομάδα, λες μια χαρά. Άμα γράψει τίποτα το κοντέρ, τίποτα μπόλικα. Ναι, άστο. Σωστό. Λες καλύτερα να το βλέπω από τον καναπέ. Γιατί. Ωραία, έγινε. Είναι μια κουβέντα, θα την κάνουμε μετά το μάτσο αυτό. Βεβαίως θα την κάνουμε. Με την Ιταλία στο Ολύμπικο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά. Καλό βράδυ. Θέλω παρακαλώ πριν περάσουμε στα μηνύματα, να πω ρε, επειδή μου στέλνει ένας φίλος συνέχεια, να συστήνω και στο Facebook, που ο ίδιος πρέπει να είναι. Πείτε για τον Παναγιώτη Ραφαήλ, για τον Παναγιώτη που δεν λέει κανένας. Το θέμα του Παναγιώτη Ραφαήλ έχει γίνει, είναι γνωστό. Ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχει δημοσιοποιηθεί ιδιαιτέρως. Δηλαδή, αν βάλει στο Google, βάζει 405.000 αποτελέσματα. Mm-hmm. Πολύ καλά η όλη προσπάθεια των γονιών τους. Νομίζω ένα παιδάκι 18 μηνών, το οποίο έχει διαγνωστεί μια πολύ σπάνια ασθένεια, μια νοτιά μυϊκή ατροφία τύπου 1. Και πρέπει να πάρει, θα σου κάνει μια θεραπεία τώρα που του πρέπει να ζει ουσιαστικά με ένα φάρμακο του οποίου τη θεραπεία έχει καλύπτει ο ΕΟΠΗ. 1 εκατομμύριο κοστίζει η θεραπεία που κάνει εδώ. Αλλά θέλω να πάει στην Βοστόνη για να πάρει ένα φάρμακο το οποίο είδε ότι σταδιακά διορθώνει το ελαττωματικό γονίδιο. Απλώς πρέπει να του χορηγηθεί πριν κλείσει τα 2 χρόνια. Μετά τα 2 χρόνια δεν κάνει τίποτα. Ναι. Οπότε υπάρχει χρονική πίεση, έχει 5 μήνες μπροστά του και όλη αυτή η ιστορία θα κοστίζει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και βγήκε η γονείς του και ζητάει, διότι η πρώτη εισήγηση του ΕΟΠΗ είναι αρνητική. Πριν πει κάποιο γιατί και πώς είναι δυνατόν και τα λοιπά, έχουν υπάρξει στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, οι γονείς του. Απλώς να πω ότι καταρχάς ότι αύριο επανεξετάζεται η περίπτωσή του. Mm-hmm. Θέλω να πω αυτό ένα πράγμα, ότι αύριο επανεξετάζεται η περίπτωσή του. Και ένα δεύτερο, να πούμε ότι η αρχική απόρριψη που έκανε ο ΕΟΠΗ είχε, το υγειονομικό συμβούλιο τέλος πάντων, είχε συγκεκριμένο λόγο που το έκανε, διότι υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφίας. Είναι καινούργιο το συγκεκριμένο φάρμακο, έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ να καλύψει ένα θεραπευτικό κενό, ας το πούμε έτσι. Χαρακτηρίζεται επαναστατική θεραπεία, ναι, και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Απλώς είναι καινούργιο και γι' αυτό, ναι, γιατί επειδή δεν ξέρουμε ακόμα, βεβαίως, βλέπεις το πνεύμα στο μαλλιά του πιάνεται και οι γονείς του προφανώς το κάνουν, αλλά για να μην σκεφτόμαστε ότι πώς είναι δυνατόν να αρνείται ο ΕΟΠΗ, υπάρχει κάποιος λόγος για τον ΕΟΠΗ ενέκρινε τη θεραπεία την πρώτη, η οποία είναι συμβατή με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, εννοείται και την έδωσε. Απλώς για δεύτερη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των θεραπείων μεταξύ τους, των δύο αυτών. Δεν ξέρουμε αν ο συνδυασμός των δύο θεραπείων, δηλαδή της εγκεκριμένης και της μέχρι στιγμής μη εγκεκριμένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω έτσι, θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα γνωμοδοτήσει και πάλι και θα δούμε τι θα πει. Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι γονείς μαζεύουν λεφτά, γιατί θέλουν να το κάνουν, αν θέλετε, γράφοντας απλά Παναγιώτης Ραφαήλ στο Google, θα οδηγηθείτε σε όλες τις σχετικές σελίδες. Πάμε. Λέει ένας φίλος, πόσο με τιμά που κατέβασα ένα πανό που είχα χρόνια στο δωμάτιό μου και από κάτω υπήρχε ένα απόκομα εφημερίδας από την ανακοίνωση του Σάλπη στην Πανάθα του 2006. Φανταστικό. Ο Καρεμπέος λέει, η σοβαρότητα του θέματος για το Brexit είναι ότι ήδη σκέφτονται να πάνε διοργανώσεις αρκετά αθλήματα που ήταν να γίνουν στην Αγγλία. Εντάξει. Νομίζω ότι για τους Άγγλους είναι ένα από τα ζητήματα που τους απασχολούν λιγότερο σε σχέση με άλλα πράγματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα.
Μεγάλη αλήθεια από το Κουρμπέλ Ντάνς. Με 20 βαθμούς το Μάιο φοράμε μακριμάνικα και πουφάν, ενώ με 20 βαθμούς τον Οκτώβριο φοράμε κοντομάνικα. Αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια. Πιάνεις το σερί από πριν αυτό, ναι, κάνεις. Ναι, δεν ναι, έχεις ναι. αλλάξει, θα βαριέσαι να κατεβάσεις, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Οκ. Okay. Πολλά μηνύματα. Στην αρχή για αυτά που λέγαμε βεβαίως. Με τον Κώστα Κέσαρη για το φύλαθλο, για το τι ήταν ο φύλαθλος. Λογικά. Ο Δήμος Σταρένιος, λέει ένας φίλος, ήταν τόσο καλός ηθοποιός που γριές στο δρόμο τον έφτυναν επειδή νόμιζαν πως ήταν πραγματικά δοσίλογος Χαφιές, ενώ ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά αν ο Κουτσούς ήταν το Κάζαντε Παπέλ, εσύ ήταν το Κάζαντε Ντερακέλ. Κάτι φίλοι μου λέει, δεν το έχω δει, λέω ποινές. Λέγοντας αυτό για το Δήμο Σταρένιο, υπάρχει και η γνωστή ιστορία με τον Αρτέμι Μάτσα. Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ο Αρτέμις Μάτσας υποδίεται ένα κλασικό ρόλο συνεργάτη των Γερμανών. Όπου βγαίνοντας από το σινεμά, είναι εκεί ο Σταρένιος, ο Μάτσας, ο κόσμος τον παίρνει στο κυνήγι. Με το λιντσάρι, νομίζοντας ότι είναι πραγματικά συνεργάτης των Γερμανών. Εξαιρετικός άνθρωπος ο Αρτέμις Μάτσας στην πραγματική του ζωή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για να σωθούν διάφορες κόπιες ταινιών του κινηματογράφου και τραγουδιών, νομίζω, που χάνονταν, φθήρονταν, σάπιζαν σε υπόγεια κλπ. Έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα να μπορέσει να σώσει ό,τι υλικό υπήρχε. Μετά, σαν μπάρωτα, η Κώστα, θα κάρφωνες καπνιστή αν σου έταζαν πετρέλαιο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα? Όχι, παιδιά, όχι. 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 Okay. Πολλή συζήτηση για τις αποδείξεις, προφανώς, και όλα αυτά που λέγαμε. Θα ήθελα ωστόσο να πλακώσω καπνιστή, ας πούμε, να τον έρβα να καπνίσει στα μάξι και έχει το μωρό πίσω. Ναι. Όχι να τον καρφώσω, να τον πλακώσω. Θα ήθελα πολύ. Ναι. Να το λύσω, ξέρεις, εγώ. Δηλαδή, δεν είχα να τον καρφώσω. Το θέμα είναι να καταλάβει εκείνη τη στιγμή ότι κάνει μια βλακία, αφού δεν το καταλαβαίνει μόνος του. Ναι. Βλέπεις στο δρόμο κάποιον στην εθνική να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να τρέχει με αδιανόητη ταχύτητα υψηλή? Τον καρφώνεις όπως οι Αμερικανοί λόγω προστασίας του σύνολου ή όχι για την Ρουφιανιά? Εγώ αν δω κάποιον να χτυπάει, ας πούμε, έναν άνθρωπο και να φεύγει, ευχαρίστω τον καρφώσω. Mm. Έναν άνθρωπο που κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, εγώ προσωπικά... Εκτός αν είσαι στη Λάρνακα, σε πάρκινγκ. Ναι. Ναι. Και αν έχει κάποια ρωσίδα εκεί πέρα. Εκεί μπορεί να έχεις θέματα. Αναχωρέψεις το καμπαρέ σου. Εκεί μπορεί να έχεις θέματα και να έρθεις σπίτι να μου πλύνεις τα παράθυρα. Ναι, πάμε. Υπέροχες. Υπέροχες, μοναδικές. Μοναδικές. Επίσης, υπέροχο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τον ρωσικό λαό, ο οποίος στηρίζει την οικονομία της Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως. Βεβαίως. Φήμες λένε ότι ο Χατζηγιοβάνης θα παίρνει τηλέφωνο για να ρουφιανέψει το μολό που θα έρθει στην προπόνηση. Λέει τα σαμπά. Ναι. Το πρόβλημα, λέει, πάντως δεν είναι αν εμείς κατουράμε καθιστή. Πρόβλημα είναι να πας σπίτι με κανένα νέτο και να δεις να κατουράει όρθιο. Λέει ο Γιώργος Κλίσμα. Όπως στην ταινία. Ποια ήταν η ταινία τώρα? Που ήταν ο ηθοποιός ο Ντέιβιτσον. Σκάλωσε το κεφάλι μου. Αν το θυμάται κανείς, θα μας το πει. Ναι. Αν το θυμάται κανείς, θα μας το πει. Δεν θα ρουφιάνεις αυτό που είναι με το σκούτερ και το μαλλί στην πένα και παίζει συγχρόνως με το κινητό του ενώ οδηγεί με το ένα χέρι το μηχανάκι? Εντάξει, παιδιά, τι... Είναι θέμα πόσο διάθεση έχεις να ρουφιανέψεις, παιδί μου. Γενικά ως άνθρωπος. Χώστο να μπει λίγη, μια φωνή, ας πούμε. Τι κάνεις? Ναι. Δεν ξέρω, να πούμε στη λογική εμείς να κάνουμε δουλειά της αστυνομίας. Υπάρχει αστυνομία γι' αυτό. Κάποιοι θα πληρώνονται για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, να κόψουν εκκλήσεις αυτόν που οδηγάει με το μηχανάκι χωρίς χρόνο και κρατάει στο κινητό, στο ένα χέρι το κινητό. Θα υποκαταστήσουμε στην αστυνομία? Να μας δίνουν εμάς. Συγγνώμη, υπάρχουν άνθρωποι που καπνίζουν μέσα στο μετρό, στους σειρμούς. Εγώ την προχωρώ με το μετρό. Το θεωρώ αδιανόητο όμως να συμβαίνει. Ποτέ. Sorry κιόλας. Ποτέ. Ναι, καλά, ο Κέσσερι δεν ήταν μόνο αυτό που έγραψε Σωλήνα το Βασιλακόπουλο, παιδιά. Ο Κέσσερι είχε βάλει πάρα πολλά. Τα άμπι, αυτά, διάφορα, αυτά όλα τα του Κέσσερι είναι. Ναι. Είπαμε, ο Κέσσερι ξεκίνησε τι παρασκηνιακέ στήλε, α το πούμε έτσι. Και τα περισσότερα τα ψευδόνυμα αυτά, τα Ρίγκο και τέτοια, αυτά όλα του Κέσσερι είναι. Ναι. Παιδιά, γέννηση κυρά, ο γιατρό θέλει 4.000 για την Κυσαρική ή 2 χωρί απόδειξη. Ρουφιάνο ή όχι, άνετα τον καρφώνω.
Ναι. Πόσα έδωσε τελικά όμως. Πόσα έδωσε, μας είπες, ναι. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι έδωσε τα δύο χωρίς απόδειξη. Καλή τιμή του κάνε. Ναι. Δύο και μετά το καρφώνεις κιόλας. Ναι, ναι. Ας έδινε στα τέσσερα. Τους συγκεκριμένους, ναι. Ας έδινε στα τέσσερα, λοιπόν, να πάρεις απόδειξη. Συγκεκριμένους, τίποτα, κατευθείαν. Ρε παιδί μου, ας έδινε στα τέσσερα με απόδειξη. Αφού είσαι φορολογικά ευσυνείδητος. Αν μέσα στο αυτοκίνητο που φωτογραφείς υπάρχει μια γυμνή γυναίκα, μπορεί μετά ο θεριακλής να σε κατηγορήσει ως ιδεολοβλεψία. Εύκολα, ναι. Είναι πιθανό αντιρουφιανόμετρο. Mm-hmm. Λέω Βλατεύες, η μία από τις κυρίες που έβριζε στην Κύπρο, ναι, αυτή που θα φώναζε τον άντρα της να κεράσει τη Ρωσίδα, mm-hmm, ήταν καθηγήτρια σε φροντιστήριο, mm-hmm, απολύθηκε και έπαθε νευρικό κλονισμό. Ας πρόσεχε. Ας πρόσεχε. Και λίγα λες. Ας πρόσεχε. Και λίγα λες, φίλε μου. Λέει ένας φίλος, λέει, η έννοια της ρουφιανιάς στην νοοτροπία μας είναι κατάλοιπο της Χούντας και ανατολή την κοινοτροπία. Στη Δυτική Ευρώπη θεωρείται κοινωνική ευαισθησία. Δεν παίρνω θέση, λέω μόνο. Ναι, το καταλαβαίνω, mm-hmm, δεν παίρνει θέση. Ναι. Ναι. Είναι λάθος ο όρος δημοτική αστυνομία, δεν είναι αστυνομία του Δήμου. Στην υπάλληλοι του Δήμου. Ναι. Okay. Αλλά τελούν χρέη αστυνομίας. Δηλαδή κόβουν κλήσεις, κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Προτείνω τη χρήση VAR για εφαρμογή αντικαπνιστικού. Κάποιος. Κώστα μου, θα με κάφωνες αν έβλεπες ότι ήμουν άτακτο παιδί και παγαπατούσα τον νόμο. Γρηγόρης Καματεγώ. Κοίτα, λέει, το μετρόλεπτο διευκρίνησε ευτυχώς ανακοινώσεις, λέει, και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, γιατί κάποια μαγκάκια το έπαιζαν κατσετάκιδες και κάπνιζαν και στα βαγόνια. Προφανώς ηλεκτρονικό τσιγάρο ή αυτό, άτμιζαν κλπ. Πέρσι στο Άμστερνταμ, στο Άγιαξ ΑΕΚ, από τις κάμερες οι Ολλανδοί στα μπάραν όποιον κάπνιζε, στον ασύρματο σειρά Χ θέση Ψ, και ερχόταν ο Στιούαρτ σε χρόνο ντε και έξω για τα περαιτέρω. Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται αυτό, αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Ναι, τσιγάρα, ναι. Ο Παπαδόπουλος, ο Υπουργός Υγείας, και προσπάθησε να κόψουν τα νοσοκομεία, το κάλυψαν. Όντως. Όντως. Ναι, στη Γερμανία θεωρείται παιχταράς ο Σβανιστέ, γιατί θεωρείται παιχταράς και ο Τόμας ο Μιούλερ. Ναι, και όσο στην εκκρεάρση κοιτάζουμε έκπληξη. Ναι, οκ. Okay. Αν δεν πήγαινε United ο Σβανιστάγκερ με την Bayern, να είναι αυτό που είναι, έστω και ένα πνευματικό θα τον είχαν πιο ψηλά, μπορεί. Ή είναι ο Σβανιστάγκερ ο Γερμανός Παντελής Καφές. Έχουμε προσπαθήσει πάλι να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέει ο Βλατεύες επίσης, λέει τρίβια, λέει ο Αρτέμις Μάτσας ήταν Εβραίος, κυνηγήθηκε από τους Ναζί, αν και ήταν μικρό παιδί. Ο πατέρας του σκοτώθηκε στο Auschwitz, ο Δήμος Σταρένιος στην κατοχή αγωνίστηκε με το ΕΑΜ. Μάστε. Τρίβια. Το ΤΕΜΟΥ της γνωστής μηχανής των Γκολ είναι υποκοριστικό του Νικόντεμους. Αν ήμασταν στο 86, ο Βαρδινογιάννης θα ανακάλυπτε τις ρίζες του ΤΕΜΟΥ που έχει στο Δήλεση. Ναι. Ναι. Λέει κάποιος, εγώ πάντως για τις βέρες μου ζήτησα να πληρώσω το κανονικό ποσό με απόδειξη και ο Κοσμοτοπόλης με κοίταζε σαν άλιεν. Ναι, έχει συμβεί. Ναι. Σε όλους μας. Σε κάποιους από εμάς, μάλλον. Διαφορά ότι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάνα τιμολόγιο από το Κοσμοτοπολείο μπορεί να το περάσει τα έξοδα. Ναι. Λέω εγώ, δεν το λέω ότι το κάνω φίλος απαραίτητα που στέλνει το μήνυμα. Αντιθέτως, σαν άλλες ιατρικές δαπάνες δεν περνάνε. Δεν περνάνε, κύριε. Τέλος. Στο 10. Καπνίζεις και έχεις το παιδί. Χέρια τρίβει ο Μπασκίνας. Άγαλμα Όσκαρ στο Σανγχάι με πορσελάνη Κίνας. Ή φίλαθλος πλέον στον ουρανό Κέσαρης και Μπαζίνας. Μπάρμπας μου, άπλας και ο λίγον βάρβαρος, του ζήτησα φακελάκι γιατρός για γένα. Αφού τον έδιρε, έδωσε φακελάκι στον άλλο που ξεγέννησε τη θεία λέγοντας «Αυτό σέβεται», λέει ο Μάικ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
Ο φίλος υπογράφει ως Ιεραποστολία Ζώη. Λέει πώς μπορούμε να πούμε στην κολλητή του Νέτου που κερνάμε, όχι σε σχέση, ναι, ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες αν την κεράσουμε. Τι συνέπειες να υπάρχουν, δηλαδή, εννοείς? Ότι μην το πεις και χαλάσει η παρέα τους? Δύσκολα. Μεγάλη αλήθεια, για να κατουρίσεις καθεστώς σωστά, πρέπει μόλις κάτσεις να πεις «Ω, παλάκια!» Γιατί όχι, ναι. Ένα αρχαίο ρητό λέει «Κατούρα καθεστώς και πήδα όρθιος, αν θες να τα απολαμβάνεις και τα δυο». Μάλιστα. Ήμουν 15 και είδα κάποιον να ξεπαρκάρει και να κοπανάει στην πόρτα σταθμευμένο αυτοκίνητο και να φεύγει. Έγραψε τον αριθμό του και τον άφησα στο παραμπρίζο του τρακαρισμένου. Θεωρείτε ρουφιανιά? Όχι, όχι, για μένα. Γιατί θα τα πληρώσει ο ίδιος, ασφαλιστική θα πληρώσει στην τελική ανάλυση? Επειδή τώρα άλλος βαριόταν να αφήσει ένα σημείωμα για να μην μπλέξει τώρα ασφαλιστικές αυτά και. Όχι. Λοιπόν, ένα ιστορικό για το κατούρημα που λέει Τέβες, Άγγλος περιηγητής του 18ου αιώνα, ήθελε να πάει στη Μέκα που απαγορεύει για τους χριστιανούς. Ήξερε αραβικά, ντύθηκε άραβας, αλλά καρφώθηκε επειδή τον είδε να κατουράει όρθιος, διότι τότε στην Αραβία οι άντρες κατουρούσαν καθιστή. Μάλιστα. Μάλιστα. Μαργίνης Πεζουλάκης λέει, είπε φίλος ότι για την πρωινή έπαρση βοηθάει να ανοιγοκλίνεις τη χούφτα σου για να μαζευτεί το αίμα εκεί. Μέχρι στιγμής το αντίθετο γίνεται, σαν να τρομπάρω για να μεγαλώσει η έπαρση. Τι να πω. Τι να πω πραγματικά. Εντάξει τώρα, για σένα που λες, έχω πάει Κυριακή σε τμήμα για μια δήλωση και ο αξιωματικός υπηρεσίας όχι απλά καπνίζει, αλλά ρίχνει και τη στάχτη στο πάτωμα. Μπορεί να τύχει παντού. Δεν σημαίνει ότι γίνεται παντού. Όχι. Μπορεί να τύχει και σε νοσοκομείο. Δεν σημαίνει ότι καπνίζουν όλοι οι γιατροί ή στα νοσοκομεία, όλοι οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Θα τύχει ο Βλάξ, οπωσδήποτε. Το θηλυκό σκυλί μου κατουράει σε κατακόρυφο στριζόμενο στα μπροστά πόδια. Αλήθεια. Τι να σου πω. Ναι, εντάξει. Βαϊμάκι, θα σε βοηθήσω εγώ αν θες με το πρωινό σου πρόβλημα. Πραξιτέλης Καστοριά, 22 χρονών. Μάλιστα. Οκ. Okay. Greg Goose Hitting λέει, πόσο με τιμάει που αντί να πω στην κοπέλα μου να περιποιηθεί το φυσφυρίκο μου, της είπα να περιποιηθεί τον ταλιαφίκο μου. Και πόσο τη τιμάει αυτή που είπε, από αυτούς το άκουσες αυτό? Εμείς είμαστε αθώοι εντωμεταξύ. Δηλαδή στα περισσότερα πράγματα είμαστε ένοχοι, στο συγκεκριμένο είμαστε αθώοι. Πολλά, πολλά μηνύματα σήμερα. Δεν ξέρω αν εσύ παρεξηγήθηκες που λες ψηλέ, μη γίνεσαι ξυπνάκιας, δεν παίρνω θέση γιατί από τη μία είμαι και εγώ Έλληνας, από την άλλη ζω 25 χρόνια στο εξωτερικό, γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Δεν είπα κάτι να σε κατηγορήσω. Λέω, είναι κατανοητό ότι δεν παίρνεις θέση και απλά το αναφέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ότι στο εξωτερικό όλο αυτό το πράγμα θεωρείται, ξέρω εγώ, ευσυνειδησία. Δεν σε κατέκρινα, δεν το είπα ειρωνικά. Προφανώς τον μπέρδεψες εσύ. Λοιπόν. Διάφορα μηνύματα. Ναι. Λοιπόν, ο Κάλιο 5 και Μακέτα Παραδάκα και Μεντιέτα μας λέει το εξής. Είναι ένα βροχερό πρωινό Δεκέμβρης 2015 στα Γιάννενα φοιτητής. Η κοπέλα που είχα τότε κοιμάται δίπλα μου και όντας τα ντουζένια μου, η τσουτσού μου κάνει έπαρση σημαίας, σαν τη σημαία που σηκώνουν τσολιάδες στην Ακρόπολη σε επίσημα events. Μην μπορούντας να κρατηθώ, αλλά αποφασίζω να κάνω αυτό που στη συνέχεια αποδείχθηκε μοιραίο. Σηκώνομαι και πηγαίνω στην τουαλέτα σαν άλλος Μελισσανίδης, έτοιμος για μια παράσταση που θα μου δώσει το χρυσό. Φτάνω μπροστά στη λεκάνη, στο μετέπειτα δίμιο μου και ετοιμάζομαι. Ξεκινάω στα δύο πόδια με ένα κλασικό. Δεν το βγάζω αυτό, relief. Τέλος πάντων, αδυστυχώς δεν λυγίζει αρκετά για να γίνει δουλειά. Ετοιμάζομαι για ένα αραμπέσκ, τεντωμένο το ένα πόδι πίσω, ώστε να μου δώσει την απαραίτητη κλίση. Τζίφος. Μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες και μη θέλοντας να θίξω την ανδρική μου αξιοπρέπεια, αποφασίζω να κάνω μια τελευταία. Σκέφτομαι μέσα μου την Πατουλίδου και λέω για την Ελλάδα ρε γαμώτο, πιάνω την κουρτίνα του μπάνιου, τεντώνω πόδι και αφήνω με. Για λίγες μαγικές στιγμές όλα τέλεια, ακούω το σαγηνευτικό ήχο που κάνοντας συναντάει το νερό της λεκάνης και λέω ναι τα καταφέραμε, αλλά όχι. Ξαφνικά η κουρτίνα αποφασίζει να με απογοητεύσει και σπάει, προσπαθώ με μια πυρουέτα να το σώσω αλλά ήταν αργά. Λίγες στιγμές μετά η κοπέλα μου με βρίσκει μέσα στα αίματα και άλλα υγρά στο πάτωμα του μπάνιου. Η περηφάνεια μου τσακισμένη, η ανδρική μου περηφάνεια στα ύψη. Από τότε 4 χρόνια μετά κατουράω καθιστώς. Εντάξει.
Λέει κάποιος, πριν λίγα χρόνια ήταν μόδα η φάρσα με το χαρτάκι στο Παρμπρίζ, όπου έγραφε συγγνώμη που σε τράκαρα και είχε νούμερο και όνομα. Μόνο τρομάρα το άλλο που το έλεγε πρωί-πρωί, λέει ο Τσιμίκα Χάκιν. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, να πω την αλήθεια. Το έχω διαβάσει εγώ ως ιστορία, ναι, δεν ξέρω αν ισχύει. Την Κουέρνικα του Γουακάσο. Δύο αλήθειες. Πρώτον, σε αγώνα ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από γκολ θα πέσει πλάνο με φύλαθλο να κάνει τη χαρακτηριστική παλινδρομική κίνηση με σφιγμένες γροθιές χεριών που υποδηλώνει ότι σας κερνάμε. Ναι. Και στις ταινίες μου πρωταγωνιστή δικηγόρο, συνήθως θα παίξει σε κάποια φάση τυχαία συνάντηση με άλλη δικηγόρο που την είχε κανονίσει παλιά και αυτή θα του κάνει κάποια εξυπηρέτηση παρότι αυτός είχε φερθεί σε αγουρούνι. Εντάξει. Okay. Όχι, την ταινία δεν την έχετε πετύχει που έλεγαν νωρίτερα. Δεν είναι από Bachelor, γιατί νομίζω ήταν το Crying Game η ταινία. Που διαπιστώνει ο άλλος κάποια στιγμή έχοντας το κορίτσι δίπλα του ότι το πετυχαίνει να κατουράει όρθιο. Αν θυμάμαι καλά. Έχω ένα πελάτη στο βενζινάδικο που εργάζομαι, λέει ο Στάζη κάτι αλκοολούχο ή κοκκούνα ταραούχο, ο οποίος είναι υπερβολικά αγενής και υπερβολικά ψυχαναγκαστικός. Θέλει πάντα η βενζίνη που βάζει να είναι συγκεκριμένο αριθμό, δηλαδή 20 ευρώ, 40, 60 κτλ. Ναι. Με τιμάει που λόγω τη αγένειά του βάζω πάντα 20 ευρώ και ένα λεπτό για να του σπάσω τα νεύρα. Ο συγκεκριμένο πλέον ρωτάει αν δουλεύω μόνο. Αν δουλεύω μόνο, φεύγει. Αλλιώ ζητάει από τον συνάδελφο να τον εξυπηρετήσει και εννοείται ότι είναι το ίδιο αγενή και σε αυτόν. Μάλιστα. Το Crying Game είναι η ταινία που έλεγα, ναι. Κώστα, ούτε εγώ έχω θέρμανση. Πότε να περάσω το σπίτι σου να σταθούμε μαζί. Πάτροκλος 1,75, τρία χέρια, τρία πόδια. Στράτλι. Ουρί ο Τόχα καθιστός και ο Τσόκος Τέρτλ Νίντζα. Απ' την πατρότητα στο μη είναι δεν είναι μια ίντσα. Ή εκεί που φύτρος ο Μολό αφόδευσε ο Γκαρίντσα. Τελευταίο αυτό ήταν. Τι εννοείς? Αυτό δεν είναι άλλο μετά από αυτό. Α, πήγε και 12 επίσης. Πήγε και 12. Ναι. Η θέμα ήταν παρατέταρτο. Ναι, κάνουμε. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Αλλά είναι αυτό που πρέπει. Εντάξει. Είναι αυτό που πρέπει. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη Σταυρόπουλο και Τάκη Πούλη. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ. Bye bye.